μάτι σας είπα που σας έχω σήμερα καλεσμένο εδώ. Σας είπα ότι σας έχω καλεσμένο. Είναι ο ηθικός αυτουργός, έδωσε γραμμή, παιδιά. Ο άνθρωπος που βλέπετε δίπλα, που πέταξε το μουστάκι από τη θέση του και έβαλε να βάλουν τον εαυτό του πίσω σε αυτή τη φοβερή σκηνή, Χρήστος Δημόπουλος. Και να πούμε μότο καφενείο, γιατί από εκεί ξέρει τα πάντα. Έτσι, που θα μου εξηγήσει σε λίγο, Χρήστο. Καλώς ήρθες. Καλησπέρα, παιδιά, όλοι. Να τα πούμε όλοι. Είμαστε και από τα δύο κανάλια. Καναλάρχης, μεγάλη. Ναι, να σου πω, ένας καναλάρχης, και μεταξύ σου όλου και στήμουλα, εγώ μου, τι να έρθεις τώρα εδώ πέρα. Δεύτερο κανάλι. Τώρα είσαι η κανάλι. Άσε μας, του λέω, με το όνομα και κακό σου. Άσε μας, του λέω, την πλάκα μας κάνει. Δηλαδή, κανάλι, να πέφτανε και λεφτά πολλά. Να πούμε. Με επιτρέψεις να φτιάξω. Εγώ είμαι επί του τον καμπέρο, ξέρεις, να σε φτιάξω λίγο εδώ. Ναι. Εκεί. Α, είσαι όμως σε αυτά. Είσαι, παίρνει πολύ το χέρι σου αυτά. Δηλαδή, σε είδα και την ημέρα που κάναμε εκπομπή. Πόσο πολύ προσεγμένα αίσθησες πραγματικά. Εγώ ίσως να είμαι λίγο πιο έτσι, και πώς το κυνηγάς την εντέλεια, γιατί είναι το καφενείο, το προσέξε. Όχι, όχι, το καφενείο είναι πιο χύμα ακόμα. Είναι πιο χύμα. Ναι, εσύ έχεις πιο μεγάλη πείρα. Καλά, μπορεί το να είναι από πείρα. Αλλά τεχνικά όμως εσύ είσαι πιο προχωρημένος σε προσοχή στο. Α, και κοιτάμε τώρα, Α, ναι, είναι τώρα τα δύο. Και μπερδευόμαστε. Κάτι μου φαίνεται πως εκεί κάνουμε κάποια. Κοιτάμε, έχεις δίκιο. Και τα κλέβουμε και λίγο εδώ πέρα. Έτσι, παιδιά, είμαστε και από το Facebook, γράφετε ό,τι θέλετε, και από το TikTok, μπορείτε να μας γράφετε ό,τι θέλετε. Ρωτάω τώρα εγώ, αυτά που μου έρχονται εμένα τώρα σε μηνύματα, διαβάζονται και εδώ. Να, να το σχέρω, σαν το σχέρω. Θα έχει το σχέρω. Πολύ ωραία. Και έχουμε, καλησπέρα. Α, έχουμε αυτό μας μπερδεύει λίγο. Μας είπε καλησπέρα, καλησπέρα Πρέβεζα, εγώ, γεια σου εγώ. Ενώ ο Χρήστος λέει καλησπέρα σας, είναι το λευκό αυτό που είναι. Άκου τώρα, τα λευκά γράμματα θα πέφτουν εκεί πάνω, μας εμποδίζει λίγο, αλλά δεν πειράζει. Μπορούμε να κάνουμε. Δεν πειράζει. Δεν πειράζει, παιδιά. Μπορεί να διαβάσει καλύτερα τώρα. Υποτίθεται το κάναμε για να είναι καλύτερα. Το κάναμε καλύτερα για να είναι έτσι, ναι. Λοιπόν, θα χρησιμοποιήσω. Μια χαρά είναι. Τίποτε, μια χαρά είμαστε. Όχι, όχι, όχι. Μου επιτρέπεις. Ναι, πες μου τι. Θα χρησιμοποιήσω μια αφίσα σου. Αφίσα. Αφίσα. Εδώ. Κοιτάμε. Σου καλύτερα τώρα. Θα πάμε όλο φυλακές. Από το να πάμε λες. Για να το δεις. Για να το δεις. Φαίνονται, ναι. Απλώς τώρα φαίνεται, παίρνουμε σύνδρομη της Οβόλα. Ήταν μια επιδέσμη. Όχι, όχι αυτό, όχι αυτό. Γιατί άλλο πολιτικό. Δεν κάνει, ναι. Είναι σαν να είναι πολιτικό. Καλά λες. Μπορεί να πάει μονάχα το πίσω μέρος. Καλά λες. Τις ίδιες αφίσες το πίσω μέρος. Ήταν ωραία ιδέα σου. Ε? Διαβάζεις. Μια το. Είναι καλύτερο. Διαβάζεις. Έλα να δεις. Ωραία. Τώρα δεν βλέπω τίποτα. Λοιπόν. Καλησπέρα από το μικρό Στάθη. Όπου ο Στάθης ο ξένος. Ο Στάθης ο ξένος μέσα. Τον ανέφερε χτες. Τον ανέφερε χτες και μπήκε γεια σου από το μικρό Στάθη. Τι έδεστε, Άρη Στάθη. Με εκπλήσει τώρα έτσι, αρχίζοντας η εκπομπή, τον έχουμε. Αυτός τον αγαπάει πολύ, νεολαία. Έχει πολλά τραγούδια, τα οποία εγώ πρώτα ξέρω, μην είμαι τώρα να κάνω το πονηρό. Και αγαπάνε πολύ, ναι. Πολύ. Και κάτι, όταν μιλάω κάποια μέρα με ένα κοριτσάκι, μου λέει, ξέρεις, πάω τώρα στο ξένο. Και ήταν στον. Μπουρνάζι ήτανε. Δεν μπορώ να θυμηθώ. Λοιπόν, Στάθη μου, να είσαι καλά. Λέω από κάτω καλησπέρα σας άλλο. Αλλά να πω την κουβέντα καλησπέρα από Κρήτη. Γεια σου, Λευτέρη. Και εδώ πέρα έχουμε την Ειρήνη την Τριφωνοπούλου. Καλή εκπομπή. Την αγάπη μου, Ηλία. Ενώ η Αρκαδία. Καλησπέρα, Ηλία μου, καλή εκπομπή. Αρκαδία, ναι, και η Ειρήνη. Είπαμε. Εμένα με συγχωρείτε, δεν ξεκινάει το live. Τίποτα. Εγώ που ξεκινάει το live, φτιάχνω κάμερες, φτιάχνω αυτά για να έχουμε ωραίο πρόγραμμα. Δεν δεχόμαστε. Δεν κάτσε. Φοβερό. Λοιπόν, παιδιά, για να δούμε τι θα πάλι θα κοιτάξει. Πραγματικά που κοιτάω πολύ κάτω, το καταλαβαίνω. Εκεί είναι οι κάμερες του TikTok, ενώ εδώ είναι οι κάμερες του άλλου. Κοιτάνε αν είναι λίγο πιο σκούρο, ενώ για να φέρουν τα γράμματα. Ναι. Θα μπορούσε να είναι. Την μπλούζα τη μαύρη που φοράει. Ναι, κρεμασμένη λίγη.
Χρήστο Δημόπουλος, παιδιά, μου το καφενείο. Έτσι. Σε λίγο έχουμε πολύ δυνατή κουβέντα. Περιμένετε να πάμε. Δημητρής, πάμε Ηλία, καλή κουμπή, πάμε δυνατά, Σόκου Web TV. Ωραία. Για να δούμε γιατί όλο τεχνικές βρίσκει. Καταπληκτικό. Πιστεύω πως θα βγει τώρα. Ναι, καταπληκτικό. Καλά, φοβερό. Έλα. Έλα. Έλα, ναι, καλά, δεν παίζεται. Βλέπετε, παιδιά. Τώρα μπορούμε να βλέπουμε και εμείς. Έχουμε μια ασφαλικία. Παιδιά, έχουμε μια ασφαλικία. Ωραία. Θέλουμε να κάνουμε background, μαύρα, θέλουμε να κάνουμε... Έχουμε τη Σταυρούλα. Καλησπέρα, Σταυρούλα. Ακόμα θυμάμαι την Ατάκα, δεν μου λες, γιαγιά, η Μασίλα την βγάζεις ή παλιά μου λες, με τον Στέλιος, σωστό, με τον Μουστάκα. Αυτή την... ξέρεις κάτι, θα είμαι λίγο εδώ περισσότερο εγώ να βλέπω, έτσι, ναι. Ή θα βλέπεις και εσύ ό,τι θέλεις. Καλησπέρα σας, Ρίτα. Ρίτσα. Γεια σου, Ρίτσα. Και πάμε εκεί, στο άλλο κανάλι, να διαβάσουμε λίγο. Απρός τον Καλυμάνης, καλησπέρα, αδελφέ μου, Ηλιάκο, σε σένα και τη ζεστή παρέα σου. Θα ήθελα ένα μεγάλο μπράβο και συγχαρητήρια στους λεβέντες μας που έκαναν, έκαναν περήφανο με την Ελλάδα και εμείς εθνική. Πολύ καλά το αναφέρεις. Βλέπεις εκεί. Ναι. Είσαι σαϊτός, εγώ δεν βλέπω τίποτα. Κάποιοι δεν ξέρουν τα βράδια ότι είναι μακριά και τους λέω που βγαίνει η Παναγία. Κακλαμάνι βάλει γυαλιά, ξεμπερδεύουν και μερικοί βάλουν τέτοιο. Δεν πειράζει. Και γυαλιά να φοράει κανείς, δεν είναι κακό. Δεν αλλά αν φορούσα. Ναι, κοίτα φίλο που βλέπω. Βλέπεις εκεί. Ναι, ρε. Καλή εκπομπή. Ενώ η Βαλεντίνη Παυλίδου λέει καλησπέρα, Ηλία μου, καλή εκπομπή να έχετε. Θα είναι σίγουρα απόψε σούπερ. Ναι, έχω ένα καλεσμένο εκλεκτό. Έτσι. Γιατί έκανα και τα χατήρια μου γράφανε μερικές. Καλά, φίλες βέβαια, δεν λέω. Κακλαμάνι, όλο φέρνει γυναίκες. Ωραία, λέω. Σήμερα γι' αυτό κοινοποίησα αυτό. Σήμερα σου έχω έναν άντρα, άντε για να μην μου φωνάζετε. Γιατί πραγματικά τώρα τελευταία ρε σύγχρονο. Ερχόταν μια τραγουδίστρια με αυτό, μια ξέρω, μια ψυχολόγη μια μέρα. Και ήταν όλο γυναίκες. Πολύ καιρό τώρα. Και φωνάξε μέρα σήμερα λέω, που μου ξέρα κι άλλο. Και όταν ήταν οι κοπέλες, δεν με φωνάζει αυτό κι εγώ. Μόνο σου. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τι κάνετε από τη Ρίτσα. Γεια σα, καλησπέρα από Βέρεια. Γεια σου, Άσπα. Α, καλησπέρα σας, Ηλίτσα, έγραψε πριν. Τι κάνετε, Χρήστο Δημόπουλο. Χρήστο, θέλω πρώτα να μου εξηγήσεις πριν διαβάσουμε εκεί. Έτσι, μια εισαγωγή πρώτη πριν του διαβάσουμε. Κάνουμε σχόλια, ό,τι θέλουμε, έτσι, ό,τι το φέρει κουβέντα. Θέλω να πει σχετικά με το Μότο Καφενείο, τι ακριβώς είναι. Λοιπόν, είναι ένα κανάλι στο YouTube. Ναι. Λοιπόν, ασχολούμαστε με το μοτοσυκλετισμό. Δηλαδή, είμαι σε ένα project με τη βοήθεια του Δημοσάντη. Mm-hmm. Παίρνουμε μια μηχανή. Mm-hmm. Τώρα, αυτή τη στιγμή έχουμε το Άφρικα. Mm-hmm. Γενικά, όποια μηχανή να είναι. Και τι γίνεται, επειδή στην επαρχία mm-hmm. δεν έχουν να κάνουν test ride και τέτοια. Το test ride είναι να πάρει μια μηχανή για να τη δοκιμάσει. Α, μου τα λες αυτά για να τα εξηγήσει στον κόσμο. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, είναι να πάρει ένα κατάστημα και να πάρει μια μηχανή πριν mm-hmm. την αγοράσει, mm-hmm. να κάνει μια βόλτα, να πάρει μια αίσθηση και να δει τι γίνεται. Ναι. Λοιπόν, επειδή την επαρχία την έχουν όλοι ξεχασμένη, mm-hmm. αυτό που κάνεις και εσύ με τα θέατρα, δηλαδή για να παρακολουθήσεις ένα θέατρο πρέπει να στείλεις από την επαρχία Αθήνα. Αν δεν βρεθείς κάτω, δεν θα μπορέσει να... Το ίδιο και η Αθήνα. Ναι. Το ίδιο και με τις μηχανές, το ίδιο γίνεται. Λοιπόν, οπότε τι κάναμε εμείς, mm-hmm. πάμε το test ride στην επαρχία. Αχα. Κλείνουμε ραντεβού εκεί. Παραπλήσιο, ας το πούμε, αυτό που κάνετε εσείς. Σωστά. Κλείνουμε ένα ραντεβού με κάποιες λέσχες σε κάποιες πόλεις και κάποια χωριά. Mm-hmm. Λέμε Κυριακή, τότε το μηνός θα είμαστε εκεί και είναι όλη μέρα η μηχανή στη διάθεσή τους. Έχεις δίπλωμα βέβαια κάποιες. Σωστά. Χωρίς καμία επιβάλληση, χωρίς τίποτα και την κάνεις μια βόλτα. Να δεις, να πας. Την καινούργια μηχανή. Την καινούργια μηχανή. Πας... Έτσι, ε. Και εγώ να σου πω. Ωραία. Σε διακόπτω, ξέρετε γιατί. Για το... Ναι, ναι, ναι. Λέει, για να κλείσουμε την αγκυρία για το διαβέτη. Θα κουβεντιάσουμε το δυο μας. Και θα ακούει ο κόσμος. Ναι, ναι, ναι. Και θα διαβάζουμε και εκεί γιατί είναι χαμός τώρα στα μηνύματα. Δεν μπορώ να το διαβάζουμε. Πες μου κάτι. Υπάρχει δυνατότητα να σου κάνει κανένα πάει, δεν πιστεύω να κάνει κανένα στήμα να πάρει τη μηχανή να δει. Έχει συμβεί ποτέ. Τι υπάρχει εδώ, δεν υπάρχει. Δεν με καταλαβαίνω. Υπάρχει τόπο εκεί. Υπάρχει. Πώς υπάρχει. Θέλω να σου πω, δεν αφήνουν τα ταυτότητα ή αφήνουν ένα ανακλικό τη. Όχι, δεν αφήνουν τίποτα. Έρχονται με ταυτότητα. Μπορεί να πάει μια βόλτα ή πάει με κανένα πάσμα. Δηλαδή. Και τον ψάχνει να τον βρει. Ναι, ναι, ναι. Και αυτό τώρα το ρίσκο, αψάχνει. Επειδή δεν είμαστε αστυνομικοί τώρα για να κοιτάμε ταυτότητε, κοιτάμε το δίπλωμα για να είμαστε νόμιμοι. Με ταυτότητα τώρα αν είναι πλαστά, δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Ναι. Είναι ένα μαστίχι τέτοιο πράγμα. Ναι, αλλά συνήθως
Είναι εκεί που γίνονται τα event. Είναι και γνωστή γη, είναι ο χώρο τέτοιο. Είναι μικρό ο χώρο. Ναι. Ναι. Έτσι, το... Υπάρχει εκεί το αξιόπιστο κλετισμό. Mm-hmm. Η διαφορά με το αμάξι πια είναι ότι εμεί έχουμε μία. Ας το πούμε συσταγωγικά, μία αλληλεγγύη μεταξύ μας. Μοτοσυκλετιστές. Γι' αυτό βλέπει στον δρόμο, ξεστηγείται. Βλέπει στον δρόμο ότι έχει μείνει μία μηχανή. Έχει σταματήσει όμως για τσιγάρο, τίποτα. Δεν εθνική. Και σταματάς να. Σταματάνε όλοι όσοι περνάνε να ρωτήσουν. Δεν το έκανε. Μήπως έχει συμβεί κάτι. Έλα, μπράβο, δεν το ξέρω. Μας έχει μείνει αυτό. Αυτό είναι ωραίο. Έχει χαθεί με το αυτοκίνητο. Δεν το ξέρω. Με το αυτοκίνητο το προσέχω αυτό που λες. Ενώ εσύ λόγω μηχανή, μπράβο, είναι πολύ καλό. Συμπαραστέκει γιατί σου λέει μπορεί να μείνει κάποιο. Μπορεί να μην μπορεί να έχει οτιδήποτε να έχει μια ανάγκη να τον βοηθήσει. Ναι. Να σου πω, συγγνώμη, δεν διακόπτω, δεν μπορεί να κάνει αλλιώς. Για να πιέζουμε στα μάτια. Από ήχο, πώς είμαστε καταρχήν. Από ήχο, παιδιά, μπορεί να μας γράψετε πώς είμαστε. Λοιπόν, καλησπέρα σας από Βέρεια. Τι κάνετε, λέει η Ρίτσα. Καλησπέρα σας και στον καλεσμένο σας. Λέει η Ρίτσα. Ηλιάνα, καλησπέρα σας, καλησπέρα κύριε Ηλία, τι κάνετε. Γεια σου, Ηλιάνα. Πάμε. Τι. Πού είστε. Τι. Α, ναι, καλά, ευχαριστούμε. Άντε, καλώς είσαι. Προχωράμε λίγο να δούμε. Μου έρχονται εμένα σίγουρα όλα τα μηνύματα. Όλα, τα πάντα, τα πάντα. Σίγουρα, Τα πάντα. Λοιπόν, θα έχουμε και κανένα. Α, μια χαρά όλοι που μας γράφει ο Λευτέρης. Ευχαριστούμε. Και θα έχουμε βέβαια, Χρήστο, σε προετοιμάζω. Δεν είσαι φαίνες, είσαι σαν πολύ έξυπνος άνθρωπος. Σε πολλά πράγματα έχουμε κουβεντιάσει. Το διαθούμε, έχουμε πει και καφέ. Σε ένα πολύ ωραίο μαγαζί, μην ξεχάσουμε να πούμε. Αγορά, Στο αγορά, στο Μάρκο. Στο Μάρκο. Στο Μάρκο, στο Ισραήλ. Το Μάρκο είναι το παιδί, το παιδί. Το χρησιμοποιώ το όνομα του. Εγώ το λέω δημόσια. Έλα, τι μαγαζιά είναι αυτή. Μέσα στο. Το σκέψετε. Ωραία. Σκέψετε το οποίο πιάνετε αυτό τον Άγιον. Πιάνετε ήλιο. Πού πιάνετε αυτό. Είναι σαν να πιάνει όλου του παιδιού. Για όλου. Αλλά συνήθω λέτε escape, άμα πατήσει σκέψετε, το σκέψετε να το βγάζει. Λοιπόν, άκου τώρα γιατί σου είπα λοιπόν. Μην δει κανένα μήνυμα εδώ μέσα. Αυτά τα έχουμε φάει στη μάπα μισή χρόνια και τηλεόραση και τέτοια. Και κάποιο εναντίον να γράψει, του γράφουν. Δεν είσαι εσύ, δεν είσαι εσύ, δεν το καταλαβαίνει. Ακριβώ, ναι. Γιατί μέσα μπορεί να μπουν να γράψει όποιο θέλει και να πει οτιδήποτε χωρί να. Λοιπόν, πέντε μισό λεπτό μου ράχα. Μια εκπομπή αφιέρωμα στην εθνική. Πάμε Ελλάδα ψηλά στην κορυφή. Ωραία. Μισό λεπτό να δω και κάτι άλλο, παιδιά που πρέπει να έχουμε χάσει μηνύματα από το άλλο κανάλι. Έχουμε Χρήσα Πολύ Ζώη, όχι. Άλλο. Μισό λεπτό, παιδιά, είμαστε, έχουμε αφήσει όχι, 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 πολύ πίσω. Μισό λεπτό, λοιπόν. Καλησπέρα, αδελφέ μου, Λιάκο, το πάμε σε εσένα και στην παρέα, σωστά. Το διαβάσαμε το φίλο μας στον Αποστόλη, μας είπε για την εθνική, μας έκανε περήφανο, σωστά. Χρήσα πολύ, καλή εκπομπή. Βαλεντίνη Βαλίου, καλησπέρα, Ηλία μου, καλή εκπομπή να έχετε. Θα είναι σίγουρα απόψε top, σωστά. Σούπερ. Χρήσα πολύ, καλησπέρα στην όμορφη παρέα. Αποστόλης Καλυμάνης, επόμενος στόχος 15 Νοεμβρίου με τους Άγγλους εδώ Αθήνα. Πάμε ταπ-ταπ, λέει η... Ταπ-ταπ είναι... Ταπ-ταπ είναι... Είναι καρδούλες, τα τακ-τακ-τακ που κάνεις το... Αυτό είναι, κοιτάμε στο δικό μου, κοιτάμε. Κοίτα, τι σου κάνω, σου βάζω καρδούλες επάνω. Έλα, δεν τα ξέρω. Και τα αφήνω, ξέρω εγώ, και ξέρω σου βάλε τόσες καρδούλες. Μπράβο. Αυτό είναι το ταπ-ταπ. Ωραία. Δεν τα ξέρω, μου σπίκα τεχνικά πολύ ωραία. Λοιπόν, μετά τη Βαλεντίνη έχουμε το καλησπέρα στην παρέα. Έχουμε την. Το είπαμε και αυτό, το διαβάσαμε αυτό. Πάμε τα που το διαβάσαμε. Μια εκπομπή αφιέρωμα στην εθνική. Πάμε Λαδάρα ψηλά στην κορυφή. Το είπαμε. Λιβέρης, Λιβαίδης. Ο Θεοδωρής ο Τσίλη, Τέο Τσίλη. Καλησπέρα, Ηλία, σε σένα και τον καλεσμένο σου. Καλή εκπομπή. Έχουμε. Δεν πάμε βόλτα χωρίς το κράνος. Πάντα κράνος για. Για ασφάλεια. Ασφάλεια έγραφε. Όχι, το λέω Αποστόλης. Για ασφάλεια, σωστό. Όπως το λες. Όπως το λες. Και... Αποστολή έχει δίκιο. Καμπάνα στον ήχο, μας λέει. Πολύ ωραία. Να σου πω, αρχή της μηχανής. Καλά που το έφερε μου βέτα, να μας πεις μερικά πράγματα που είναι συμβουλές καλές, πέρα από το ότι διαβάζουμε το καθένα. Θέλω σου παρακαλώ πολύ να μου πεις τώρα, αφού μου είπες τι είναι το καφενείο, τι κάνετε, θέλω να τα αναπτύξει λίγο ακόμη σε διάκοψη, αλλά ξέρεις τι κάνω, θα σε διακόπτω πίσω, για να διαβάζω τα μηνύματα, να μην περνάνε έτσι και μετά ψαχνόμαστε. Εντάξει, εσείς γίνεται, αναγκαστικά θα χάσουμε κάποια μηνύματα, ναι. Γιατί πλέον έχουμε, είναι μια συζήτηση μεταξύ μας. Ναι. Γιατί είναι τόσο πολλά τα μηνύματα και ευχαριστούμε πολύ τα παιδιά που στέλνουν τα μηνύματα. Μην νομίζουν ότι τα γράφουμε και δεν τα διαβάζουμε. Γιατί χάνουμε. Γιατί θα πρέπει, ναι, θα πρέπει να διαβάζουμε τα μηνύματα και να μην λέμε πέντε πράγματα. Ναι, σωστά, πρέπει να μην λέμε. Λοιπόν, και μετά θα πηγαίνουμε.
Με τη μηχανή τι γίνεται τώρα. Θα πρέπει κάθε παιδί καινούριο που παίρνει το δίπλωμα να ακολουθήσει και να κάνει κάποιο. Και ξέρεις, δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει, ναι. Υπάρχει σχολείο ασφαλούς οδήγησης. Ναι. 2, 3, 4 πόσα υπάρχουν εδώ στην Ελλάδα, στην Αττική. Για τις μηχανές. Για τις μηχανές. Να σου δώσει κάποια, κάποια βάση το πώς να οδηγάσει, πώς να συμπεριφέρεσαι από τη μηχανή σου. Να τη μάθεις τη μηχανή σου. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν διάφορα σχολεία. Ένα από αυτά που συνεργαζόμαστε εμείς είναι το City Art. Είναι του Κούτρα, το οποίο γίνεται και αυτό το έχουμε εντάξει μαζί με τον Γινοσάτη και προσπαθούμε και το πηγαίνουμε σε επαρχία. Όπως 10 Νοεμβρίου είμαστε στην Καλαμάτα, 3 Νοεμβρίου θα είμαστε μάλλον Θεσσαλονίκη, θα ανακοινωθεί αύριο. Λοιπόν, και μπορεί να έρθει ο καθένας και να κάνει ένα σχολείο ασφαλούς οδήγησης. Ναι. Λοιπόν, εκτός από αυτό, με τη μηχανή πώς συμπεριφερόμαστε. Η μηχανή θα πρέπει να θεωρήσει τον εαυτό σου ότι είσαι αόρατος. Εξήγησε. Λοιπόν, ότι δεν σε βλέπει κανένας. Ναι. Εάν θεωρήσει ότι δεν σε βλέπει κανένας, θα οδηγάς και αμυντικά. Δηλαδή, πας στον δρόμο και να θεωρήσει ότι ο άλλος δεν σε έχει δει με τα μάξι. Θεωρήσει ότι δεν σε δει. Πάει να πει ότι. Πάει να πει ότι πηγαίνοντας ο άλλος από το στενό, έτσι μην θεωρήσει ότι σε είδε. Για να βγει και θα σε κάνει κομμάτια μάλλον σε εκεί. Σωστό, σωστό. Οπότε θεώρησε εσύ δεδομένο ότι δεν σε έχει δει, οπότε φρέναρε, πήγαινε πιο αμυντικά, οδήγησε πιο αμυντικά. Σωστό. Είναι φοβερό αυτό που είπες. Ξέρετε. Πάρα πολύ ωραίο. Μ' αρέσει, δεν ξέρω αυτά τα πράγματα γιατί δεν είναι κάτι που κάνει. Αλλά αυτό που λες, να προσέξεις εσύ τον εαυτό σου, σαν να μην σε βλέπει ο άλλος. Δεν είναι μηχανή, αλλά έχει εμπνεύσει πολύ κόσμο να πάρει. Εντάξει. Κάτσε, θα τα λέμε και αυτά. Καλά, λες. Να σου πω τώρα, για να το κάνουμε και λίγο έτσι, ποικιλία ωραία, δηλαδή να σας θεωρούν στέλ. Αόρατα αεροπλάνα. Τίποτα. Να μην φαινόμαστε καθόλου. Αόρατα, λες και πάνε, πώς πάνε τα αεροπλάνα. Τα παιδιά είναι στέλ, ξέρεις. Έτσι και οι μηχανές να είναι σαν αόρατα, γιατί για να προσεκτήσεις τον εαυτό σας εμείς. Θεώρησε ότι δεν σε έχει δει ο άλλος. Ποιο δεν ξέρουμε να έχει δει. Γιατί ο άλλος με το αυτό. Κοίτα, η μηχανή είναι, είναι μέσω ψυχαγωγίας. Δεν είναι μέσω, για άμα προσέξεις όλοι οι μηχανόποι, κρατιούνται. Ναι. Ζωντανοί. Γιατί συνέχεια ναι, η αδρεναλίνη είναι ψηλά. Είναι πάρα ψηλή η αδρεναλίνη. Σωστό. Σωστό. Φαινόμαστε για ποιον για εσάς το αυτοκίνητο. Καλά, εσύ. Για εσάς τα λέω, εδώ το αυτοκίνητο που μπαίνει μέσα από τα μέσα και έχετε γεράσει. Να πω κι εγώ κανένα μηχανή, να πες εδώ, να γίνω λίγο πιο νέος. Μισό λεπτό. Χρήστο μου, μισό λεπτό. Χρήστος Δημόπουλος, παιδιά, σε αυτήν την ωραία την κουβέντα που θα είναι απόψε. Καμπάνα στον ήχο μας είπε ο Αποστόλης και η Άννα, η Χούντι, κάνει ένα έτσι, να είσαι καλά. Ενώ ο φίλος μας εδώ πέρα μας λέει, ο Πιθέας, ασκόμισε πρώτα το τσιγάρο, λέει, και μετά μαθαίνουν και να περπατάνε. Δεν ξέρω για πού το λέει τώρα, ασκόμισε το τσιγάρο και μετά μαθαίνουν, δεν ξέρω, α, εννοεί, ξέρεις τι. Μήπως εννοεί όχι για τους μεγαλιά, γενικά τους ανθρώπους πρέπει να είναι αυτό το καλό, ασκόμισε το τσιγάρο και μετά μαθαίνουν. Λοιπόν, πάμε. Σε είδα, αλλά, σε είδε, αλλά δεν σε υπολογίζει δυστυχώς, λέει ο Λευτέρης Άννα Παυλή. Λέει το ότι αυτό που λες και εσύ, να θεωρείς τον εαυτό σου, ότι τώρα αυτό και το λες, σε βλέπω, αλλά δεν σε υπολογίζει τόσο. Σε θύγει, θα σου εξηγήσω ένα, κάτι. Όλα, το μυαλό κάνει μεγάλα παιχνίδια. Το μυαλό δουλεύει τα πάντα στον άνθρωπο, έτσι. Όταν παρατήρησε να δεις τι γίνεται. Όταν εσύ είσαι στον δρόμο, πάει τον εαυτό σου και προχωράς στον δρόμο. Και είσαι ένα στενό και ετοιμάζεσαι να βγεις. Ωραία. Έρχεται από απέναντι ένα αυτοκίνητο. Και λες τώρα να βγω, να μην βγω, εκεί που είναι αμάξι. Ωραία. Πρόσεξε. Βάλε τώρα την κατεύθυνση, βάλε εικόνες που έχει στο μυαλό σου που έχει γίνει, έρχεται φορτηγό από μακριά. Το φορτηγό σου και μακριά να είναι, δεν βγαίνει. Γιατί το μυαλό βλέπει τον όγκο. Και το φοβάται. Σε επηρεάζει. Ναι. Ενώ τη μηχανή τι κάνει τώρα, πάει στο αντίθετο. Δεν τη βλέπει καθόλου. Δεν τη θεωρεί απειλή. Την υποτιμάει. Το μυαλό. Το φορτηγό τη θεωρεί απειλή και οπότε τι φρενάει το αυτοκίνητο. Και η μηχανή δεν βλέπει τον όγκο το μυαλό και δεν την υπολογίζει ασυναίσθητα. Οπότε βγαίνει και άσε που η μηχανή έχει μια αλφα ταχύτητα. Κακό. Που είναι πιο γρήγορη. Που είναι πιο γρήγορη. Κακό τι εννοώ. Την ώρα που είναι μηχανή, εκεί δεν ξέρει πόσο χιλιόμετρα είναι. Οι μηχανές είναι γρήγορες.
Εσύ τη βλέπεις εκεί και λες θα προλάβω εγώ και όλος έρχεται με 100 χιλιόμετρα. Δεν έχεις άλλος αυτό πολύ μεγάλο. Και βγαίνει ο άλλος και γίνεται το πανηγύρι. Ενώ το αυτοκίνητο λέει ολοκάθαρα, το ελέγχεις πόσο τρέχει περίπου. Ξεσβές, έρχεται το σκοτώμα μου, τα λέει. Τη μηχανή μου, μπορεί να μπορέσει ξαφνικά μπροστά. Το αυτοκίνητο σε φοβίζει, κάνει άμυνα το μυαλό και το φορτικό. Σε φοβίζει, λες άμα εγώ θα με σκοτώσει. Τη μηχανή δεν την βλέπεις ότι θα σε σκοτώσει. Καλά λες. Να διαβάσω λίγο που σου πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, Αποστόλη, χωρίς να θέλω κανέναν, χωρίς να θίξω κανέναν, εγώ έχω δει καβαλάνε τη μηχανή για να ρίξουν την κόμενα και βαράνε σούζες μακριά. Άμα δεν σε τη μηχανή, δεν θα σε σεβαστεί. Αυτή. Άμα δεν σε σεβαστεί στη μηχανή, δεν θα σεβαστεί. Θα το κουβεντιάσουμε αυτό. Είναι ο Αποστόλης Γκαλιμάνης. Αποστολή. Αποστολή, έχεις απόλυτο δίκιο. Ναι, τη μηχανή, όπως και ένα ωραίο αυτοκίνητο, τι να κάνουμε, είναι στις γυναίκες. Δηλαδή, το πράγμα είναι, και είναι ένα δέλεργα για τις γυναίκες. Αυτό ρε μόνο. Ήταν. Δεν είναι εγώ, τη δικιά σου. Ήταν λίγο περιοδικό τότε. Τώρα είναι τώρα είναι πιο κύριε. Τώρα σου λέει τώρα που να πω χαρά στο μαντί που θα κάνει. Πού να με βάλει στο πάτο. Επίσης τώρα ξεχείτε όλα, δεν μπορούμε να κατηγορούμε την νεολαία. Έτσι για τίποτα. Και εμείς υπήρξαμε. Ναι, και εμείς κάναμε τρέλες. Σωστό, σωστό, σωστό. Μισό λεπτό. Κάνε μου τη χάρη, παρακαλώ. Σωστά έτσι είναι, λέει ο Λευτέρης, σου λέει. Καλησπέρα, η ίδια μου είναι Βάσο Ασπυροπούλου. Γεια σου, Βάσο μου. Πολύ ωραία, το καταφέραμε και διάβασα. Ενώ πάμε εδώ πέρα τώρα. Παντελής, καλησπέρα σας, καλή εκπομπή. Γεια σου, Λιάκο. Είναι ο Παντελής Δημητρόπουλος. Γεια σου, Παντελή μου. Γιώργος ο Κάλφας. Καλησπέρα, Ηλία. Σε θυμάμαι από τις ταινίες, αυτές τις ταινίες που λέμε. Σωστό. Να είσαι καλά, Γιώργο μου. Ενώ ο Νίκος, Ηλία, καλησπέρα, Άρχοντας. Ποιος είναι, είπαμε, Ντίνος Ψαράς. Ωραία. Και προχωράμε. Παντελή Δημητρόπουλος. Άλλο τέσσερις και άλλο δύο ώρες. Εκεί σταματάμε για να κάνεις και εσύ σχόλια σε ό,τι ακούς, ό,τι είσαι με τις μηχανές. Κάνω ό,τι μπορείς, σε διακόπτω, το ξέρω, είναι σπαστικό αυτό. Όχι, αλλά τι, πάντρεψε τις γνώμες των παιδιών εκεί με αυτό που έχεις εσύ έτσι να μας πεις, για να και μετά που γενικά εννοείται, τις μηχανές. Εννοείται, είναι πιο επικίνδυνες οι μηχανές. Εννοείται αυτό. Αλλά ό,τι δεν το σέβεσαι, δεν σε σέβεται. Και το αμάξι, άμα δεν το σεβαστεί. Και το αμάξι, μερικού οι οποίοι πάνε στη σκοτωμού, α πούμε, τι θα πει τη μηχανή, θα σκεφτούμε μόνο αν τη σκοτώνει. Α βάλουμε την οτροπία ότι η μηχανή δεν σκοτώνει. Ο οδηγό σκοτώνει. Ούτε το αυτοκίνητο σκοτώνει από μόνο του. Εσύ που το χειρίζει. Εσύ φταίει για όλα. Λοιπόν, τώρα, άμα παρασύρεσαι τώρα εσύ, επειδή είναι σε βαράει ο αεράκι, επειδή την έχει δει λίγο μηχανό, λίγο βαλετή με ρώσει, δεν έχει μηχανάκι. Είναι στον οδηγό. Όπως και στα αυτοκίνητα. Λοιπόν, ρε φίλε, μου έκανε εντύπωση χθες που λέμε για τα μηχανές και αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο, παιδιά, το προσπαθώ να δω γιατί με πέρασε εμένα έτσι. Πήγε δεξιά, πήγε αριστερά, πήγε δεξιά, πήγε αριστερά. Αυτοί κάνουν τρέλα στον δρόμο και μετά λένε για τα μηχανάκια. Ήταν ένα τύπο χθες στο ποτάμι σου, μπέρα, ήταν που έλεγα. Βρε το μαλα, καλά, θα σκοτωθεί. Έπαιρνε του άλλου, δηλαδή, ίσα ίσα του πέρα. Αλλά τι, πήγε και δεξιά, λόγω είδα τελείω και μετά αριστερά. Πήγε αριστερά, εσύ προσπάθησε. Γιατί ξέρει το αριστερό, υποτίθεται ότι είστε να είναι οι γρήγορε. Με τη δεξιά όλα δικαιολογούνται. Μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή γίνονται και τα. Και οι. Δεν μου λες, όταν οι μηχανές περνάνε ανάμεσα από τα αυτοκίνητα. Δεν είναι πολύ επικίνδυνο εσύ, Χρήστο. Δίπλα-δίπλα, αν ανοίξει μια πόρτα ξαφνικά, εσύ πώς έχουν γίνει. Γι' αυτό δουλεύω με το σύστημα του λαγού. Το σύστημα του λαγού δεν ξέρει ποιο είναι. Όχι. Το σύστημα του λαγού ξέρει ποιο είναι. Πα μόνο σου. Πα μόνο σου. Ο ασμός είσαι εθνική. Ναι. Το προβάσεις είναι αποτελεσμένα τα αυτοκίνητα. Ναι. Έτσι κόβεις, να βάλεις έναν άνω γρήγορο μπροστά σου και τον αμολάς μπροστά και έτσι λέει, περνώντας αυτός, ναι, περνώντας αυτός, για αυτός, το περάσεις αυτός κάνει έτσι όλα σου, περνάει μηχανή. Οπότε εσύ είσαι πιο ασφαλές. Α, προσέχει μετά. Κάνεις το σύστημα του λαγού, βάλεις άνω μπροστά. Αυτό λέγεται έτσι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα παιδιά εδώ πέρα που λέτε, μισό λεπτό. Σαν το παλικάρι στα Φάρσαλα που καρφώθηκε 31 χρονών σε κολόνα με Starlet. Θες να τρέξεις, τρέξε. Απλά πρέπει να ξέρεις πώς θα τρέξεις, με πόσο και τέτοιο. Ναι, αυτοκίνητο το Starlet, έτσι. Ναι, παιδιά, είναι τι μηχανή, τι αυτοκίνητο. Το χειριστήστε για όλα. Αυτό δεν κάνει οτιδήποτε είναι αυτό. Δεν φταίει ούτε μηχανή, ούτε το αμάξι φταίει. Καλό είναι να μην τρέχουμε σε κατοικημένες περιοχές και μάλλον έξω, εκτός από πίστες, θα σου εξηγήσω γιατί. Όχι,
Μην πάρουμε όλο το λαιμό μας, να σκοτωθείς εσύ. Είναι λίγο μακάβριο αυτό που λέω. Άντε, εσύ έφυγες. Αλλά μη σκοτώσεις. Το ξερό στο κεφάλι, ο άλλος είσαι αυτή. Ναι. Και έχουμε δει και τι. Δεν υπάρχει ατύχημα, 90% ένας φταίει. Δεν μπορεί να φταίνει και οι δύο. Δηλαδή, βλέπεις το κόκκινο. Ένας πέρασε στο κόκκινο. Έτσι δεν είναι, γενικά. Υπάρχει μια... ισχύει και στο... και στη μηχανή και στο αυτοκίνητο. Όλα ξεκινάνε, ας το πούμε, μια αλφαπαιδεία. Τι εννοώ παιδεία. Στο εξωτερικό, σε πολλά κράτη, ξεκινάνε το GOP και αυτά, την ασφάλεια του κόσμου, ξεκινάει η οδήγηση, το πώς συμπεριφερόμαστε έξω, είτε πεζός, είτε με όχημα, από το σχολείο. Το σχολείο τόσο μικρό, ε. Ναι, γιατί άμα μπορεί να μας προσέξει, έτσι καλά τα λέμε εμείς για τους μηχανές, καλά λέμε για τα αυτοκίνητα. Και οι πεζοί δεν πάνε πίσω. Α, καλά, άσε. Άσε, αυτό είναι μόνο το βλέπω. Κοιτάξτε, ένας περνάει τον δρόμο. Δεν τρέχει τίποτα, σαν μην έρχεται τίποτα. Μέσα στον δρόμο έχει δίκιο, δεν ξέρω. Δηλαδή, αυτό που κάνουν είναι υπερβολικό. Ρε, εμείς κάποτε που λέγαμε, κοιτά, να ανέβω στο πεζοδρόμιο. Τι πλακία να μην κάνουν. Να λέμε για τους πεζοδρόμιους. Όχι, να το κάνουμε πια. Ναι. Ζητώ στο χέρι και πέρα τη διάβαση. Και βγήκε και ένα. Πάει να ψηφίζουν κάτι τέτοιο αν γίνει. Δεν με νοιάζει κομματικά ή πολιτικά ποιο είναι πάνω. Μακάρι. Πρόστιμο λέει σε όποιον είναι πεζό με στον δρόμο. Το ξέρει. Όχι. Μετά στο μέρο. Περίμενε. Λοιπόν, μέχρι να την μάθει τη μηχανή ότι τσιλικά σε αυτό. Όσο τη φοβάται, όλα καλά. Όταν νομίζω ότι την έμαθε, εκεί είναι επικίνδυνο, λέει ο Λευτέρης. Ενώ πάω μετά από το TikTok, παιδιά, στο άλλο, συζητώσαμε και μετά κάνω σχόλιο. Χτες, εγώ χτες ήμουν με τον πατέρα μου, ευτυχώς φορούσαμε ζώνη, προπορευόμαστε κανονικά και περνάνε μία το stop, ούτε μας κοίταξε και είχε το παιδί, τι να πεις, και είχε και παιδί, είχε παιδί. Καλά παιδιά, δεν παίζονται, μερικοί οδηγοί ρε παιδί μου λες. Παιδιά, ξέρεις τι γίνεται, αν έχεις παρατηρήσει. Μετά τον κορονοϊό, σαν τάρτο να πούμε εδώ. Όλα. Είμαστε μας τραβά. Ξέρεις τι γίνεται. Είμαστε λαμπένοι, αλλά ξέρεις τι γίνεται. Ποτέ δεν θα λες ποτέ για τίποτα. Είδες πως μαμαμαμα. Του! Νάτε. Πως μαμαντρώσανε. Μπαμπα. Πίστευες εσύ ότι θα μπορούσαν να σου πούνε, ξέρεις τι, κάτσε μέσα και θα καθίσουν. Ούτε στον ήλιο μας. Ούτε στον ήλιο μας. Με τον ίδιο τρόπο, πρόσεξε τώρα. Με τον ίδιο τρόπο, μην το πάμε τώρα πολιτικά και γιατί τι έγινε τώρα. Ναι, δεν μπορεί ποτέ ότι τα σχολεία είναι. Ναι, άλλο να δώσω παράδειγμα. Με τον ίδιο τρόπο, εάν θέλεις και αν θέλει το κράτος, μπορεί να σε μάθει και την παιδεία. Μπορεί να σε μάθει να περάσει τις διαβάσεις. Όχι μόνο για αυτά που λες τότε που κάνανε, επειδή θέλανε αυτό που συνέβη παγκοσμίω. Εδώ σε θέλουν να κάνει άλλα πράγματα που να είναι πραγματικά σκληρά. Να σκληρά, όχι. Σου πει, έλα εδώ, σωστό. Όποιος περνάει στον δρόμο και τον πατήσουν, καλημέρα. Μην σταματάς το όνομά του. Σωστά. Λοιπόν, για πάμε λίγο τώρα εδώ πέρα που λέει και αυτό που λέτε, αυτό που είναι. Επιτρέπεται, 17 επιτρέπεται να βγάλουν δίπλωμα, για μένα είναι λάθος. Βγάζει το. Να σου πω παιδιά τώρα, στα αυτοκίνητα πώς είναι, παιδιά, το δίπλωμα. Στα μηχανές πώς είναι. 17, στο αυτοκίνητο, τώρα το λέω χωρίς να. Να είμαστε σίγουροι. 17 χρονών βγάζει δίπλωμα και οδηγάς με συνοδό. Με κάποιον που έχει δίπλωμα τουλάχιστον πάνω από 3-4 χρόνια. Στα αυτοκίνητα. Ναι, με συνοδό μέσα. 17 χρονών, λοιπόν, στα 18 μετά παίρνει το δίπλωμα κανονικά. Στις μηχανές. Ευτυχώς, γιατί εμείς, το λέω ευτυχώς, γιατί εμείς πέραμε ένα εξαρτήτων κυβικών από τα 18. Από τα 18 έπαιρνες ό,τι μηχανή ήθελες να οδηγήσεις. Τώρα πλέον σου λέει, τα 18 θα παίρνεις μέχρι 125, στα 20 μέχρι 400 κυβικά και στα 22-23 θα ανεξάρτητα. Σου λέει, μου αρέσει αυτή η σκάλα. Ωραία, δηλαδή, είναι καλή. Καλά. Είναι καλή. Γιατί δεν μπορείς να πει πρώτο που μπαίνει προς 10 και να του δώσεις τι πιο σκληρέ μου που είσαι, ξέρει καλά, εγώ δεν ξέρω από μηχανέ τίποτα, αλλά αφού ακούει και λε τα κυβικά και τέτοια, είναι και νομίζω ότι είναι πιο δυνατέ και πιο γρήγορε. Εννοείται αυτό. Εννοείται. Και λοιπόν, πλέον τα 125 δεν είναι τα 125 τα δικά μα και εκείνα τα χρόνια τα μαπιά. Τα μαπιά τώρα είναι στο τέλο. Σιγά τα λεπτά δεν βαρέει. Μια να ξεκινήσει. Τι γίνεται. Σιγά σιγά με τα χρόνια, όλοι οδηγοί, είτε αυτοκίνητο είναι είτε μηχανή οτιδήποτε, μαζεύουμε εμπειρίε από τον δρόμο. Κανένας δεν μπορεί να πει, ούτε 80, ότι ξέρει να οδηγάει. Όποιος πει ότι ξέρω, δεν έχει άλλο. Δεν υπάρχει ξέρω. Το αμάξι
είναι τόσοι παράγοντες γύρω-γύρω που μπορεί να τύχουν, που δεν μπορεί να το μαζέψει. Δεν έχει ελεγχόμενο χώρο. Λοιπόν, καλό είναι να οδηγάς πάντα αμυντικά. Λοιπόν, ας αφήσουμε τώρα την ασφάλεια και αυτά και μαυροκολλιάσουν και κάνουμε την πολύ μας μαύρη. Είναι πολύ όμως, δεν είναι. Λοιπόν, παιδιά, Χρήστος Δημόπουλος από Μότο Καφενείο εδώ, καλεσμένος να πούμε μετά από λίγο, θα πούμε για τις μηχανές, θα πούμε και άλλα πράγματα, θα φύγουμε σε άλλα. Ναι, 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 τελείως. Εντάξει, θα πούμε λίγο τις μηχανές λίγο ακόμη, απλώς τις μηχανές θέλω να μου πεις, πού κυμαίνονται τώρα, ρε Χρήστο, η πιο απλή μηχανή, σε λεφτά, μέχρι η πιο δυνατή, να ακούσει γιατί. Ξέρεις, μερικές φορές βλέπω μια μηχανή και νομίζω τάχα και άμα δεις κάνει αυτό σαν αξία, σαν αυτοκίνητο. Κοίτα, οι τιμές αυτή τη στιγμή στην αγορά είναι πάρα πολύ καλές, ώστε να μην μπορείς να τις αγοράσεις. Για μέρισμα. Για μέρισμα. Η πιο μηχανή που είπες η πρώτη, έτσι, που λέμε τα 100 μέγε, αν πεις τώρα είναι και... Ξεκινάνε μηχανές τώρα τα μικρά τα μεσημάκια από 2-3 χιλιάρικα. Ναι. Και φτάνει μια ακριβή μηχανή, δεν σου λέω τώρα για σπάνιες περιπτώσεις, που μπορεί να υπάρχει μηχανή που να κάνει και 200 χιλιάρικα, δεν σου λέω. Όπως υπάρχει το Ferrari, το Lamborghini. Εγώ σου λέω τώρα για κατηγορίες οι οποίες αγοράζουν. Αυτά που βλέπεις έξω, τα GS, τις BMW, αυτές οι μηχανές που κυκλοφορούν στον δρόμο, που είναι γεμάτος στον δρόμο. GS, Africa, διάφορες κατηγορίες, είναι να τις υπολογίζεις από πλάσια 20.000 και πάνω. 30.000. Ναι, είναι απογορευτικό το νούμερο. Είναι πολλά, πολλά. Για μας. Για μένα. Μάλλον για μας, μην λέω για τον κόσμο. Για μένα είναι απογορευτικό το νούμερο. Γενικό όμως είναι ένα πολύ ψηλό τίμημα αυτό, ας πούμε. Δηλαδή... Έχουν ανέβει οι μηχανές, έχουν ανέβει τα κοστολόγια γενικά χωρίς λόγο. Για μένα. Πολλά λεφτά, εγώ δεν περιμένω. Δηλαδή τώρα μια μηχανή, όταν βλέπουμε τις μηχανές έξω. Πώς είναι υπολογισμό τα βλέπουμε, θα πεις τώρα μου λες και μάλλον, φίλοι ξέρεις τι γίνεται, δεν έχουν ανέβει μηχανές. Να το θέσουν αλλιώς. Οι μηχανές μια χαρά είναι τιμή τους. Ναι. Η δική μας η μισθή είναι κάτω. Ναι. Γι' αυτό και βλέπουμε τα άλλα μεγάλα. Τα άλλα μεγάλα. Έτσι, μην το πάμε και λέμε τώρα ότι οι μηχανές είναι ακριβές, γιατί φτιάχνονται υλικά, προσφέρονται, χαλάνε δαπάνη τα εργοστάσια να τις φτιάξουν. Είναι λογικές τιμές. Απλά η μισθή δική μας είναι πολύ χαμηλά. Να σου πω τώρα, από πλευρά τώρα βενζίνη και είναι όλες βενζίνη, έτσι. Ναι. Βενζίνη όλες, μια μηχανή, ας το πούμε, ούτε αυτό το υπερβολική. Πόσο χτυπάει, πόσο μπορεί να... Η καινούργιος ανάλογα την κίνηση. Δεν καίνε, Η καινούργιος όχι, δεν καίνε. Καλό είναι αυτό, αλλά σου λέει, κάνω οικονομία, παίρνω μια μηχανή, κάνω δουλειά μου. Δεν έχει καμιάς. Και όλας, έτσι. Και τι παίρνει. Και τι παίρνεις τώρα, να πάρεις ένα μηχανή που έχει πάρα πολλά άλογα και εδώ απάκω. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Πάμε λίγο εδώ πέρα, παιδιά, γιατί έχουμε ακόμη μηνύματα από εδώ να διαβάσουμε. Λιάκο μου, μισό εδώ, αυτό που λες εδώ, Λιάκο μου, έλα, μισό εδώ, εδώ βλέπουμε και λέγαμε τι με μάτια σου, Χρήστος. Βάρεις και κάτσε στο φανάρι, θα δεις Πακιστάνοι περνάνε με κόκκινο, με την ηλεκτρική, με τα ηλεκτρικά πατίνια, άλλο από εκεί τώρα. Θέλω να το κουβεντιάσουμε τα ηλεκτρικά πατίνια. Τα ηλεκτρικά πατίνια ρε, περνάνε σφήνα περισσότερο από μηχανή. Πώς περνάνε έτσι από εσά. Και δεν τον βλέπεις κιόλας. Η μηχανή ακούγεται τουλάχιστον. Κοίτα, δεν είμαι κατά ούτε με τους ποδηλάτες, ούτε με τα πατίνια. Ναι. Αλλά εφόσον θες να σε σέβομαι, θα σέβεσαι κι εσύ εμένα. Δηλαδή είσαι στον δρόμο. Θα σέβεσαι τον κόμπο. Στα κόκκινα θα σταματά, θα ακολουθά ό,τι ακολουθά και εγώ. Όχι μόνο μποτιλιάρο, εγώ να βρει με τον δρόμο και φεύγει. Μπαίνει το ποδήλατο στον δρόμο, πρόσεξε και ζητά δικαιώματα με το ποδήλατο και λε: Είμαι ποδηλάτη, αυτά έχω δικαιώματα. Ωραία, ρε φίλε, έχει δικαιώματα. Αλλά όταν μποτιλιάρο δρόμο, γιατί δεν έπεσε με τον δρόμο. Και περνά κόκκινα. Σωστό. Για να φύγω από εκεί με τα μάτια σκοτώσει, τον πήρα για πεζό. Σωστό αυτό που λε. Γιατί βλέπει τα ελληνικά, ειδικά τι προσφέρουν. Και ποδηλάτε είναι έτσι. Ναι, δεν σταματά το κόκκινο κανένα. Δεν σταματά. Όχι, από τη στιγμή που είσαι στον δρόμο, θα σέβεσαι, είσαι όχημα, είναι... είσαι όχημα, είσαι όχημα. Ναι. Ό,τι κάνει ένα όχημα θα κάνει και εσύ. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ τώρα τον εμπέρο εγώ στον δρόμο και ο ποδηλάτης μπαίνει ανάποδα. Ναι. Ναι, δεν, για τους ποδηλάτες πιστεύεις ότι δεν έχω καμία σχέση να έχω ποτέ αντιπάθεια τις μηχανές, όχι επειδή είσαι με τις... Στους ποδηλάτες έχω λίγο. Κατεβαίνω σαν να μην τρέχει τίποτα. Είναι ικανή να μπουν σε ένα κεντρικό χωριστό. Και δηλαδή, αφού λέω και κάνουν και πως είναι και επαγγελματίες, δεν βλέπω κάτι τύπους να μην.
και με ωραίες στολές και λέω, πώς βγήκε έτσι όμως. Δηλαδή, καλά δεν υπολόγισε τον Άρη Καθηγή τίποτα. Τα μηχανάκια δεν δηλαδή, συζητάω προσοχή μπροστά στον ποδηλάτη. Αυτός ο ποδηλάτης σου μιλάει ειλικρινά, ξέρω ότι παθείς. Δηλαδή είναι σαν να λέγει, δικό μου εγώ βγαίνω. Υπάρχουν καλοί ποδηλάτες, πάρα πολύ καλοί, που ακολουθούν τον κόκκινο. Ξέρεις πιο πολύ όταν του δίνεις ένα, το θεωρείς πλέον πεζό το ποδηλάτη, ο οποίο θεωρείται πεζό. Έτσι θεωρείται. Ναι, όπως και πεις θεωρείται πεζό. Και έτσι αποκαλέπεται και κάνει αυτό. Αυτό είναι το λάθος σε όλη την υπόθεση. Έχω δει να μπαίνουν τόσο παράξενα παιδιά οι ποδηλάτες που λέω που μπαίνεις. Εσύ δεν σκοτώνεις. Δηλαδή, πες πώς γράφεις και αγνοείς τον άλλο. Μα δεν ξέρεις πώς είναι σε δύσκολο θέση γιατί όταν πρέπει. Συγκρούεται η Λαμαρίνα με τη Σάρκα, ποιος θα βγει νικητής. Δεν το καταλαβαίνω αυτό. Όπως και σημαίνει. Και πες σε μετά μας στείλει αδιάβαστο, πες το μετά ότι είχε δίκιο. Λοιπόν, στη Θεσσαλονίκη, 410 ευρώ πρόστιμο λόγω δεν φορούσε κράνος σε ηλεκτρικό πατίνι καλάδι, σε τουρίστη. 400 ευρώ πρόστιμο δεν φορούσε, λέει, κράνος σε ηλεκτρικό. 40 ευρώ είναι, όχι 400. Μπορεί να πάρει ένα μηδενικό παραπάνω το παλιά. Ναι. Ναι, 400. Αποστολή, 400 μου γράψε εδώ. Γιατί τα μάτια μου να κάνω την μιλούρα και να διαβάσω από την τραγούδα. Θα έλεγα, δεν το βλέπω καλά. Αλλά διορθώνει ο Χρήστος ότι είναι 40 μάλλον. Λοιπόν, και η Λία, να πω ντροπή σε μερικούς οδηγούς προβληματικούς, μιλάω, που καβαλάνε πεζοδρόμια και δεν μπορούν άνθρωποι με κινητικότητα να περάσουν. Ναι, αυτά είναι. Αυτό το κάνουμε και εμείς με τις μηχανές. Τα λέμε και καλύτερα μας. Ναι. Κακός βέβαια, αλλά ναι, πολλές μηχανές είναι πάνω από τον δρόμο. Ναι. Κοίτα να δεις ότι τώρα άρχισε και 3 ώρες γύρω-γύρω και σκέφτομαι αυτό με το αυτοκίνητο τώρα. Μιλάμε για τις μηχανές. Ναι. Και σου λέει τώρα τον εγώ ζωή δρόμο να παρακάνω. Και πού να το καλύψει. Α, εννοείς τώρα. Α, οι μηχανές που παρκάρουν πολύ, παρκάρουν σε τι, γιατί δεν είναι πολύ, πολύ μηχανή πάνω στον πλήγμα. Α, έτσι εννοείς, παρκάρουν. Παρκάρουν, παρκάρουν. Τουλάχιστον όσο γίνεται, δεν είναι λογικό αυτό που λέω, έτσι, αλλά όσο γίνεται να υπολογίζουν ότι θα χρειαστεί να περάσει ένα καλό ξαναπέδο. Ναι. Αν δεις ότι δεν έχεις αφήσει χώρο, μην την αφήσεις. Λίγο πιο πέρα, αλλά ξέρεις τι γίνεται όμως με τις μηχανές μας, ότι συσσαγωγικά, έτσι, τώρα εγώ τη μηχανή την έχω αφήσει από κάτω. Ναι. Ωραία. Στο πεζοδρόμιο είπα να την αφήσω τη μηχανή. Δεν την έχω αφήσει κάτω γιατί είναι στενός ο δρόμος μου και την πάρει για να σαν μπάρεζα. Δεν την έχει αφήσει το πεζοδρόμιο. Την έχει αφήσει στον χώρο το κανονικό. Το πάρει, είναι δικό σου. Βέβαια. Άμα δεν έχει πάρει, δεν είναι στο πεζοδρόμιο. Λοιπόν, πρόσεξε με να τι γίνεται. Τι μηχανέ μα, εγώ να τι αφήσουμε και δύο στην αφήνη. Γιατί θα γυρίσουμε μεταξύ σου. Έχουμε και αυτά τα. Έχουμε και αυτά τα θέματα. Αυτό βέβαια δεν δικαιολογεί το να τη βάλουμε στο πεζοδρόμιο επάνω, έτσι. Λοιπόν, επειδή είπε τώρα αυτό από ένα περιστατικό που έγινε, το είπα χθες το βράδυ. Στο πεζοδρόμιο εδώ απ' έξω, που έχουμε καθίσει σε εκείνο το μαγαζί, είναι ένα ποδήλατο. Έρχομαι εγώ και βγάζω φλάσκα κανονικά να μπω μέσα στον καράζ. Και με το βγάζω φλάσκα πέφτει ένα πάνω μου, από το ποδήλατο γιατί το έχει κλέψει. Και εγώ λέω, όχι, ρε, από τον άνθρωπο του κάνα κάπου και θα είναι και γείτονα, γιατί η φιλοσοφία μου πιάνει. Και λέω, όχι, τι, πώ ρε φίλε, και με το ρε φίλε αυτό κάτι ακούω, κλέφτη. Έχω μπει όμω μέσα τη μούρη. Κάνω όπως θα το κυνηγήσω, το κυνηγάω, δεν στο βράδυ, 8.30 ώρα, 9.30 μήνυμα ψεύτης, πάτε το σκότω. Κλέφτης, ορμάνω προς τα κάτω, στη γωνία, έχει ένα μαγαζί με φουσούλα και τέτοια και μου στέλνει μια δεκαετία και μου κλείνει τον δρόμο. Και λέω, τον πιάσανε, και το παιδιά του βάλανε, κάτι το κάνανε και το ρίξανε. Έλα όμως, παππούς, ακούνε τους κλέφτες, πονάζουν αυτοί που τρέχουν πίσω από μένα, που φύγαν από εδώ και ξεφεύγει μας, ξεφεύγει. Και πολύ μου δικήσανε, ναι, με κλείσανε εμένα. Και πάω στα κάτω. Ναι, αλλά ξέρεις τι, με κλείσανε πως το προλάβαινα. Αλλά και ξέρεις κάτι, λες. Ξέρεις σκεφτούμε. Μίλαγα και τα πόδια με έναν που έφερε κοντά και μου λέει καλύτερα που δεν το προλάβαινε. Τι θα έκανα εγώ τάχα. Θα ρίξω στο ποδήλατο να πέσει κάτω, θα πηγαίνανε και μέσα για να κάνω το καλό. Βούτυξε ο τύπος, πρέπει να ήταν. Δεν κάτι πώς με τους ξένους, αλλά το βούτυξε γιατί αυτοί χρησιμοποιούν πολύ ποδήλατο. Από εδώ, από το παιδί μπροστά σε όλο τον κόσμο.
Κοιτάγαν όλοι. Κλέφτη! Πού είναι πια! Πάνε σαν πια δεν μπορεί να πετάει μετά το ποδήλατο. Εγώ θα κλέψω ποδήλατο. Το επόμενο το νόμο πιάσει να φούσκω. Δεν είναι τον τύπο σφίνα. Αλλά δεν μου λε εσύ. Και να προλάβαινα εγώ έτσι. Ωραία, τι κάνω. Τι θα κάνω με το δρόμο. Και αν τραυματιζόταν, τι έκανα. Θα βρει το βέλα. Αυτό μου παίρνει στα παιδιά. Μου λέει, καλά που δεν το πρόλαβε. Ήταν γείτονα. Και μου είχε πει κάτι που είναι μια κόπη και του λέω, χθε έγινε αυτό. Σοβαρά μου λέει. Λέω και το κυνήγησα. Καλά που δεν το πρόλαβε. Γιατί θα ήταν ο νόμο. Έχουμε ένα θεματάκι. Θα ήταν υπέρ. Έχουμε ένα θεματάκι. Εδώ και στο δικό σα το πετάκι κάτω θα βρει το βέλα. Εσύ δεν θα βρει. Οπότε σε καλή μεριά. Σε καλή μεριά το ποδήλατο. Λοιπόν, έχουμε την Δανάη Γεωργοπούλου από το φοβερό την Πίτσα Κάντερ εκεί στο Εργάλεο, στο μετρό. Καλησπέρα σας, γεια σου Δανάη μου. Να είστε καλά όλοι εκεί πέρα. Λέω πάντα την καλή κουβέντα για εσένα, Θανάση, και όλους τους άλλους που έχετε το φοβερό μαγαζί. Έχουμε βάλει δύο καμπάνες να μας περάσουν για λίστολους. Ναι, έχεις δίκιο παιδιά, ακούστε. Το ένα είναι εκεί το κανάλι, το TikTok είναι εκεί. Εγώ πάλι βλέπω λιγότερα μηνύματα και νομίζω είναι υποστικό. Από το κινητό που βλέπω δεν βλέπω μηνύματα. Όχι, λες, τα βλέπω όλα. Εντάξει, εντάξει, ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν τώρα σε κουβεντούλα λίγο να. Χαιρετισμού από Νιντρή. Ωραία, Νικόλα Βερίκιο. Γεια σου, Νικόλα. Ένα καλό συμπατριώτη, επιτυχημένο κάτω με μαγαζιά, με, για να μην του κάνω τώρα κομμάτια πολλά. Γεια σου, Νικόλα από Νιντρή, το οποίο το Νιντρή τώρα σίγουρα στη Λευκάδα. Έχει ψηλαδιάσει και λογικό είναι, γίνεται χαμός μέχρι τον Οκτώβρη. Και γράψε μας κάτι, αν είναι για το. Ή και καμιά κουβέντα για μαγαζί σου. Λοιπόν, να έρθουμε λίγο τώρα, Χρήστο, όπως λέει, γιατί άμα κοιτάμε έτσι θα μας νομίζουμε πως κοιτάμε κάτω σου. Ενώ εμείς κοιτάμε παιδιά. Ναι, κοιτάμε ευθεία. Εδώ έχω και βάλω κάτω. Αλλά να κοιτάω το κανάλι εκεί. Και εγώ πάλι, όπως σας δεν κοιτάω, κοιτάω και τρίτη πηγή. Κοιτάω πως θα γίνει να διαβάζω, βλέπω σου λέει που κοιτάει αυτός, τι κάνει. Λοιπόν, τι πιστεύεις ότι είναι, ποια είναι τα προσόντα της μηχανής, θα κλείσουμε έτσι με αυτό, να πάμε σε άλλα θέματα. Μπράβο. Μετά θα ξανάρθουμε, τα προσόντα της μηχανής προσά στο αυτοκίνητο. Λοιπόν, και τα αρνητικά και τα θετικά. Λοιπόν, το θετικό είναι ότι η μηχανή, ξαναδείς, εάν μια συμβίωση με τη μηχανή, αυτή είναι, τα έχεις βρει εσύ με τη μηχανή, και δεν είσαι κανιβαλός, εμείς κάνουμε πολλά αρκετά ταξίδια. Είναι διαφορετικό το ταξίδι με το αμάξι, διαφορετικό το ταξίδι με τη μηχανή. Ναι. Με τη μηχανή, και όταν κάνεις ένα ταξίδι, έχεις όλες τις καιρικές συνθήκες επάνω σου. Βροχή. Ήλιο, βροχή, ζέστη, αέρα. Είναι ταφείο. Και ξεκινάμε με τα ταχύ. Πυρωδιές, τοπία, αέρας, σε χτυπάει. Ναι. Αισθάνεσαι μια ελευθερία. Ναι. Το κουτάλο είναι κουτί για μένα. Ένα κουτί. Ναι. Το ένα είναι στη φύση, α το πούμε έτσι, και όταν κάνει ταξίδι, δηλαδή, είναι άλλο πράγμα. Το νιώθει αλλιώ. Ναι, αυτό είναι τελείω διαφορετικό. Ακόμα και τι μελωδιέ που λε, τοποθετεί έτσι σωστά. Το πρώτο, το λαφρό, την ψυχάλα, την ελαφρύ, ξέρω εγώ. Ναι. Εξάλλου μπορεί να έχει τη μηχανή να μην είναι, χρησιμοποιείται και στι πιο δύσκολε καιρικέ συνθήκε. Δηλαδή, εντάξει, η μηχανή είναι ωραίο. Σε όλα δεν αυτά. Δεν έχουμε. Μας αρέσει. Δεν γνωστά. Από εμά τώρα όταν βρέχει πολύ έτσι, είστε. Αρθάκι. Τίποτα. Στα βόρεια. Κατεβαίνουμε αλόγοι. Θέλει εξοπλισμό. Θέλει εξοπλισμό. Ναι. Έχει ένα κοστολόγιο Α, αλλά ο εξοπλισμό σου δίνει και μια άνεση. Βέβαια. Γιατί δεν μπορεί να. Όταν πει στην οτροπία να αρχίσει να κάνει ταξίδια με τη μηχανή. Γιατί παιδιά, είτε με μηχανή, είτε με αμάξι, είτε με τίποτα, με αεροπλάνο. Κάντε ταξίδια. Αυτό μένει. Όταν θα έρθει η ώρα και θα αρχίσεις να κάνεις αναδρομή, τι έχεις κάνει. Θα λες τι έχεις κάνει, να είναι ουσιαστικά πράγματα. Εικόνες σου μένει. Τα ταξίδια είναι. Εικόνες. Τι θα μένει, το ότι δούλευα 8 ώρες και μάθαμε 5 φράγκα και ήταν στην άκρη και τι. Δεν έχει άλλο. Και η ανανέωση στο μυαλό το ταξίδι και όταν κάνει κάποιες διακοπές, τι είναι. Η αλλαγή των τοπίων πάει στον εγκέφαλο σου κάνει την ανανέωση σαν άνθρωπο. Όταν βλέπεις τα ίδια σημεία κάθε μέρα. Και οπότε φαντάσου τώρα σε ταξίδια τι αλλάζεις, όχι σε διακοπές, σε ταξίδια όπως λες πολλά. Γιατί διακοπές μια φορά, κάνεις μια φορά, δεν λέει τίποτα. Ταξίδια, να μαζέψεις εικόνες. Λοιπόν, ωραία. Παιδιά, ρωτήστε ό,τι θέλετε, ό,τι έχει σχέση με τη μηχανή, στον Χρήστο Δημόπουλο να σας απαντήσει σε οτιδήποτε. Εγώ δεν είμαι η δήμον
για να ξέρουν ότι θα πεις, γιατί δεν το ρώτησες αυτό. Αλλά γενικά όμως, πες μου μερικά, θες κάτι άλλο πάνω σε αυτό που δεν το φέραμε κουβέντα και αξίζει να το μάθει. Όχι, όχι, όχι. Και όποιος ενδιαφέρει για τη μηχανή, ότι είναι για ταξίδια και αυτά, στο YouTube που έχω το κανάλι μου το Παφενείο, αυτό μπορεί να μπει ναι. Μέσα να βλέπει κάποιες συνεντεύξεις που γίνονται με ανθρώπους που έχουν μηχανές, εμπειρίες τους. Σωστά. Έχω ανεβάσει πάρα πολλά βίντεο και πολλές συνεντεύξεις με ανθρώπους που έχουν κάνει 70 χώρες, 75 χώρες όλες ταξίδια. Τι το πείσουν αυτό. 75 χώρες έχει γυρίσει με τη μηχανή. Τι εικόνες που έχει μαζέψει. Μαγκελάνος, ο φίλος μου, ο Τόμας, ο Λέβας. Είναι κάποιοι που τους έχω πάρει κάποιες συνεντεύξεις. Πίσω ανθρώπους, γιατί είναι και καλό που έχουν κάτι τέτοιο. Το έχουν σαν... Αυτό είναι, κοίτα, είναι και μια θυσία να λέει σήμερα. Ναι, δεν περνάνε ωραία, αλλά έχουν, το κάνουν αυτό για πώς το κάνουν. Είναι μόνο ταξίδια φεύγουν ή το κάνουν, ξέρω εγώ, συλλέγουν και κάτι. Τι όχι, κάνουν. Όχι, φεύγουν και πάνε σε μια χώρα, όπως πάμε εμείς διακοπές, αλλά το, κάνουν, το πάνε με μηχανή. Κάνουν 20 μέρες στη χώρα μέσα, όταν έχει δικό σου μεταφορικό μέσο, όπω το νησί, πα και νοικιάζει ένα μηχανή και το φύγει γύρω το νησί. Χωρίς μηχανή, θα δει πέντε πράγματα. Όταν πα σε μια χώρα στο εξωτερικό και έχει δικό σου μεταφορικό μέσο, λογικό είναι να δει πολλά πράγματα. Έχουμε πάρει πληροφορίες για την κάθε χώρα πριν πάμε. Εγώ το καλοκαίρι πήγα Βουλγαρία με τη μηχανή. Με τη γυναίκα, ωραία. Από το δεν ήξερε τι κάνει που πα, τι κάνει. Πλέον είναι αυτό το ίδιο, το μαθαίνει όλα. Α πούμε, έχω φίλου που έχουν πάει 100.000 φορές. Και αρχίζει και να πει σε οποιαδήποτε χώρα, μπαίνει μέσα και λες εσύ τα 10 τόπα αυτή τη χώρα. Ναι. Τα βλέπει σε βίντεο. Ο καθένα τα δικά του. Ναι. Τι αρέσει να δει, έτσι δεν μπορεί να ξέρει ακούσα με εμένα. Σωστά. Βλέπει πάνω κάτω που είναι, βλέπει τα χιλιόμετρα, βλέπει τι πλοηγό, ξέρει τι κάνει. Ξέρει τι κάνει, κάνει ένα σχεδιάγραμμα ταξιδιού και λες να ακολουθήσω αυτό και να δω αυτά τα πράγματα. Να σου πω, Χριστό, πριν φέρνω κουβέντα για ένα μάξιμο. Παίρνω μια κουβέντα γιατί να ακούσει ότι το χαιρετάει. Σε πειράζει ότι χαιρετάμε κάποιο το μάξιμο. Όχι, καθόλου. Έτσι δεν είναι. Θέλω να το βάλει και μετά και αν πει κάτι που είναι εκεί, θέλω να σου πούνε γεια σου μάξιμο. Γεια σου μάξιμο. Έτσι. Να δει καλά. Λοιπόν, πες μου τώρα κάτι. Είναι λίγο πιο υπάρχει καθόλου σαν που να το πω, σαν θωράκιση, όταν πηγαίνει με τη μηχανή και σταματάς, δεν νιώθεις καλά ένας ταξιδιώτης και και με καρδιά δεν το νιώθει αυτό, αλλά λέω, το αυτοκίνητο είναι κλεισμένο κάπου μέσα και νιώθεις αποστατευμένος περισσότερο. Η μηχανή είναι από τα δυνατά της σημεία ή αντίθετα δεν είναι τόσο τροτό γιατί δεν σταματάει και επιπόλαια. Δηλαδή, μια μηχανή μπορεί να σταματήσει και πηγαίνει, ξέρω εγώ, πάει ταξίδι, έτσι, πάει σε ένα δάσο. Ναι. Δεν είναι λίγο πιο τροτό από το αυτοκίνητο. Από δεν έχει καμία σχέση, όχι. Άκουσε, παιδιά, άκουσε, έτσι γίνεται. Για όλες τις χώρες, για όλες τις χώρες, να μιλήσω και για μια χώρα που έχουμε υποτίθεται ότι υπάρχει θέμα, με την Τουρκία. Ναι. Λοιπόν, τα προβλήματα τα έχουν πολιτικοί, όχι εμείς. Αυτό είναι δεδομένο. Ξέρεις τι νομίζω εγώ λέω σαν μοναξιά μηχανισμό στο βόλιο. Όχι ότι σαν χώρα, ναι, εχθρικά και τέτοια, ή να σου κάνει κανείς κακό. Δεν το εννοώ έτσι. Όχι, το εννοώ ότι υπάρχει ένα δάσος. Μια μηχανή, έτσι. Ναι. Δεν νιώθω να σου πω λίγο πιο, όχι. Δεν είναι ανασφάλεια σε τι. Ανασφάλεια σε τι. Και στα αυτοκίνητα είναι το ίδιο. Αν πει ανασφάλεια σε τι. Σε τι θα γίνει ανασφάλεια. Δεν υπάρχει ένα συμβητή να συμβεί. Αφού κοιμόμαστε και με Χινέζε, βουνό. Κάνουμε κάμπι. Οπότε, ακόμα χειρότερα. Οπότε εκεί γίνεται πιο χειρότερο. Ναι. Σωστό. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει μια μηχανή, ας πούμε, θέλω να πω που δεν είναι, ξέρεις, εγώ πώς το παίρνω. Το άλλο θωρακίζεσαι με κάτι απ' έξω. Όχι, όχι, άκουσα να δεις τώρα. Άκουσα να δεις τι γίνεται. Δεν θέλω ότι θωρακίζεσαι από ότι δεν σε φάνε τα τσακαλιά. Όχι μόνο. Να είσαι το τότε σε πειράξει κάποιο σε σύνσχο. Εντάξει τώρα. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ναι. Η μηχανή, άκουσα να δεις τώρα. Βάλε τον εαυτό σου. Ναι. Και κάθεσαι εδώ κάτω. Τι γειτονιά σου. Ναι. Και περνάει μια μηχανή με ξένες πινακίδες. Πρόσεξε, ξένες πινακίδες, φορτωμένος μαγάζια. Και σταματάει από κάτω εδώ που είσαι ο περίπτωρος. Αυτά να πάρει ένα μπουκάλι νερό. Μόνος του. Το σέβεσαι και προσέχω. Δεν το βλέπεις και το πας να το πει εσάς από πού ήρθε. Όχι μόνο αυτό και τον προσέχω και περισσότερο. Άμα σταματήσει να πει κάτι. Άμα σταματήσει να πει κάτι, ξέρεις πινακίδες, σε ενδιαφέρει.
Όχι. Πιο ευαισθησία. Δεν είναι ενδιαφέρον. Στα μάτια που δεν σταμάτησε αυτό που τη χέρια να γίνει ενδιαφέρον. Τον παίρνει αυτό σήμερα δεν ταξιδευτεί. Κατάλαβε τι γίνεται. Φέρνει ταξιδευτεί. Προσπαθεί να τον πλησιάσει. Εγώ αν μην τον πλησιάζα θα τον πρόσεχα περισσότερο. Επειδή το θέμα είναι και μόνο του, θα τον πουλήσει. Ο άλλο τώρα από αυτοκίνητο και ξέρει να γίνει, δεν τον πουλήσει κανένα. Ναι. Ναι, έχει απόλυτα δίκιο αυτό και ό,τι ρωτάω. Έχουμε και μία απάντηση. Λοιπόν, για πάμε η μηχανή. Μετά τη Δανάη. Εκεί έχουμε μείνει. Ναι, γνώμη σου για Tiger 850 Sport. Ρωτάει ο Θεοδόσης, ένας Θεοδόσης. Μισό λεπτό πριν απαντήσεις. Είναι μηχανή αυτό. Έτσι, ναι, λοιπόν. Μηχανή. Ωραία. Λοιπόν, η μηχανή είναι θάνατος σαν το αεροπλάνο. Το αμάξι έχει πολλές πιθανότητες να ζήσεις, μας λέει ο Δημήτρης ο Μιχαλόπουλος. Θα απαντήσεις αυτό πράγμα. Σαν το αεροπλάνο, είπε. Ναι, η μηχανή λέει μετά σαν το αεροπλάνο. Γιατί το αεροπλάνο. Η κυρία έκανε θάνατο σαν τον παντρευόμαστε. Σωστό. Λοιπόν, εκεί και είναι θάνατο. Άσε, μηχανή είναι. Αλλά παντρευόμαστε. Σωστό. Να σου πω, θα τα εξηγήσουμε όλα αυτά. Περίμενε, καλησπέρα. Γεια σου, Δημήτρη Μιχαλόπουλο. Και το αμάξι είναι το μέσο. Το μόνο σίγουρο λέει, είναι το μόνο σίγουρο είναι παρέα. Και καλησπέρα στην άλλη φιλία με την παρέα σου, Δημήτρη Μιχαλόπουλο. Λοιπόν, για να απαντήσουμε στον Δημήτρη όλα αυτά, θα τα απαντήσουμε μετά και στον φίλο μας τον Θεοδόση που λέει η Tiger. Να κάνω πρώτα για το γνώμη και μετά να πει για το άλλο. Μηχανή, παιδιά, δεν μπορώ να εκφέρω γνώμη καθένα τι θα πάρει. Όχι το αρέσει του καθενό. Όχι το αρέσει και τίποτα άλλο. Είναι θέμα και φίλο. Ναι, είναι θέμα και φίλο. Εγώ είμαι πιο πολύ Ιάπωνα γενικά. Είναι και πρωτοπορία όμως αυτή έχουν κάνει, νομίζω, ή όχι. Η κάθε εταιρεία έχει τα δικά της. Δηλαδή, οι Ιταλοί δεν πιάνονται σε κρατήματα και φρένα. Η Honda, ξέρω εγώ, το μοτέρ της είναι φοβερή αξιοπιστία. Οι Καβασάκι, η Yamaha, ξέρω εγώ, έχουν πιο μεγάλες επιδόσεις. Ο καθένας έχει τα δικά του. Δηλαδή, μια μηχανή που κρατάει και όλα, δεν είναι τα αυτοκίνητα. Δεν γίνεται. Εμείς δεν θυμάστε τώρα με τους Αλφα Ρωμαίο το 33, το πιο όμορφο αυτοκίνητο τότε για την εποχή δικιά μας. Λοιπόν, άκου να σου πω κάτι το Αλφα Ρωμαίο, μη μου ξαναπες τα χέρια. Είχε τη Τζέξο, όπως το λέγανε, και κάθε τόσο χάρη έπανε χάρη. Και ήταν όμορφο. Τότε βλέπω, τότε λέω, μπορεί να είναι φοβερά γεγονές, όμορφο, ωραίο, δεν το πούστηκο, λέω το κόλλο Αλφα. Αν λένε που ήταν λίγο κομμένο πίσω έτσι, αυτό ήτανε. Το πώς λεγόταν το Αλφα Ρωμαίο το 33, έτσι λεγόταν. Που έχει το τριφύλι επάνω του σύμπαν. Δεν ξέρω, πάντως μου πέτυχε για 5-6 μήνες και λέω, χάλα, ejection. Δεν έχουν όλα τα μαξιά ejection. Αυτό είναι ejection. Όλα έχουν τώρα. Όλα. Ναι. Δεν υπάρχει. Το ίδιο και μηχανές. Αχα. Γιατί τότε ίσως πρωτοακούγονταν και να άκουσα ejection και λέω, τι είναι αυτό. Λέει κάπου σε λαρισκά. Λοιπόν, στις μηχανές, αυτό που λέω στο 8 είναι θέμα, λοιπόν, θέλω στον Δημήτρη, ο οποίος φαίνεται με ένα φόβο φοβερό, σαν αεροπλάνο λέει. Κάτι έχει πάθει ο Δημήτρης με αεροπλάνο. Το έχει σε τέτοιο φόβο σαν το αεροπλάνο. Πώς λες σου έρχεται ρε Δημήτρη τόσο πολύ. Φοβάται και το αεροπλάνο αυτός. Έτσι φαίνεται. Σίγουρα, ναι. Ναι, ναι. Για να λέει σαν το αεροπλάνο. Ναι, και τη σου εντάξει εγώ πέρα, σαν μάχη τη ώρα του πιλότου. Και πω αδιάβαλτος. Να σου πω, έχεις δει ένα στο TikTok ένα που είπε τι ο κυβερνήτης του αυτό σας έρχεται. Σας ευχαριστεί πολύ για το ταξίδι που κάναμε και σας ενημερώνει που κάνουμε και σας έρχεται ένα καλό ταξίδι και σας ενημερώνει πως καθοδηγεί το αεροπλάνο το σπίτι. Αλλά με ωραία φωνή, ξέρεις, σας έρχεται ένα καλό ταξίδι και σας πληροφορεί πως οδηγείται από το σπίτι. Ρε τους άντυμα, τι βρίσκουν ωραίο. Λοιπόν, οπότε δεν έχουμε τίποτα πάνω σε αυτό. Είναι υπερβολικό για τη μηχανή που λέει το ότι είναι με αεροπλάνο. Εντάξει, είναι το. Καμία παράδοση, είναι το ασφαλέστερο μεταφορικό μέσο. Το ασφαλέστερο. Ναι. Έχει αποδειχθεί με βάση των ατυχημάτων. Χιλιάδες πτήσεις, χιλιάδες ώρες στον αέρα. Βάσει τον όγκο αυτή που κάνουν τα στατιστικά, πώς τα κάνουν, πώς το μετράνε, έχει γίνει πρώτο ένα ασφαλέστημα. Ναι, γιατί έχουν δει ότι η κίνηση γίνεται, φαίνεται, βλέπουν κάτω στη γη τι γίνεται σε ατυχήματα και σου λέει ότι θα τα σκοτώνουν τον καθένα σου. Η αναλογία είναι, γιατί σου λέει ότι είναι πολλά αυτοκίνητα. Είναι με τις όρες με αυτά αυτοί που κάνουν στατιστικές, ναι. Για να το λένε. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ πέρα να κάνω παιδιά ένα. Τίποτα έτσι, μία-δύο-τρία σχολιάκια μετά την πίτσα καλά που είπα εκεί, να πω για το φίλο του Δημήτρη. Το Μόσχο εκεί, το δικαστήριο Club Porte Café, το φοβερό στο Πουρνάζι,
με live. Ωραία. Να πούμε για τον Στεργίου οπτικά, 2-3 μαγαζιά, τον Ταξιάρχη Στεργίου, για τα φοβερά οπτικά που έχει και στους Αγίους και στο Ήλιο και παντού. Να πούμε για τον Μητρόπουλο Χιουντάι, άλλο φίλο εκλεκτό ο Τάκης, το πρώτο Χιουντάι στην Ελλάδα σε πωλήσει. Να πω το Κούτλας, Πεζό Κούτλας, άλλο μεγάλο όνομα, Πεζό εκεί στην Πυρός, MG Γρηγορίου Λαμπράκη πάνω στο Νίκαια που είμαστε και αφήνω τελευταίον αυτόν τον άνθρωπο που έτσι πραγματικά πάντοτε πρέπει να κάνω ιδιαίτερα σχόλια γιατί και σήμερα ό,τι μου φοράω, ό,τι μου το φίλο τον Αντρέα, το Μόρφη, το ειδικό ρούχο αυτό με τις ωραίες τιμές που είναι σε 1000 μαγαζιά και σε όλες τις λαϊκές. Αν μπείτε κάποιοι και πείτε ό,τι μου, είναι το αγαπημένο ρούχο γιατί έχει καλή τιμή και έχει ωραία ποιότητα. Λοιπόν, θέλω να περάσουμε λίγο τώρα σε σημερινά θέματα, Χρήστο, και μετά ξαναρχόμαστε σε αυτά. Θέλω δηλαδή να το κουβεντιάσουμε λίγο. Είπες πριν, εδώ παντρευόμαστε γυναίκες και φοβόμαστε ότι είναι επικίνδυνο. Και μας μοιάζει το αεροπλάνο, η μηχανή ή το αυτοκίνητο. Πώς γίνει ρε φίλε και λέει πατριά, είναι λέει ένα τσουβάλι με φίδια, λέει ο λαός. Κάνεις έτσι, ένα τσουβάλι με φίδια. Και εννοούμε φαίνεται κάπου που δεν θα έχει δηλητήριο. Όλα τα λέω. Και μετά λέει ένα και απ, σώθηκες που είναι λέει τυγερός. Αυτό. Τόσο πολύ έχουν γίνει γάμοι. Όχι, είναι ένα τσουβάλι με φίδια και με χέλια μας. Λες. Και τι κάνεις, βάζεις το χέρι μέσα, όχι, είναι ένα κατακύπρος, βάζεις το μέσα σου, ναι. Δεν βλέπεις τίποτα. Ναι. Βάζεις το χέρι μέσα. Τώρα, εάν βάζεις το χέρι και βγάλεις έξω, πρόσεξε, και είναι χέρι και δεν το έχεις σφίξει, θα σου φύγει. Έτσι, θα φύγει στα έγκα. Εάν το σφίξεις και είναι φύγει αυτό που έχεις φάσει, έχεις και σε δαγκώσει. Οπότε είναι θέμα τύχης, καθαρά τύχης. Έτσι λένε. Έτσι λένε. Δεν θέμα τύχης. Δεν είναι, δεν είναι. Όχι, να μην λέμε τώρα τίποτα. Είναι επιλογής, λες. Δεν βγαίνει και τύχη όμως. Άμα δείχνεις εσύ από την αρχή ποιος είσαι, κοίτα τον εαυτό σου. Μπορείς να τον αλλάξεις. Πάνω τον εαυτό σκέψου τον εαυτό σου και λες ότι εγώ από το πρωί θέλω να αλλάξω το χαρακτήρα μου, θα να κάνω αυτό. Είναι εύκολο. Όχι. Δύσκολο. Δύσκολο. Πώς έχεις να πέσεις να αλλάξεις τον άλλον. Γίνεται. Θες να πας τώρα να κάνεις τον άλλον, το οποίο ο άλλος είναι και αυτός που είναι. Δεν τον αλλάξει. Ένα αλλάξει τα πόδια σένα. Γιατί να πετύχει να τον αλλάξει. Αυτό που είδε, αυτό γνώρισε και αυτό ερωτεύτηκε. Γιατί θε να το αλλάξει μετά. Ναι. Είτε είναι γυναίκα, είτε είναι άντρα. Ναι. Δεν έχεις άδικο. Λέμε μονάχα πώ μερικέ φορέ. Δηλαδή, μα κάνει εντύπωση φαίνεται τα πολλά διαζύγια που γίνονται. Οι πολλοί χωρισμοί. Θα πει αυτό δεν είναι και στα ζευγάρια. Δεν είναι και σε μια σχέση 10 ημερών. Ενό μηνό, 5 μηνών. Τι θα πει αυτό. Απλώς επειδή περισσότεροι παντρεύονται, γι' αυτό είναι και το περισσότερο αυτό να μας έχει μείνει σαν κακό, ας πούμε, το ότι μπορεί να είναι ένα. Δεν μπορεί να ταιριάζουν, καλύτερα να χωρίσουν. Μα δεν έχει άλλο. Από το να γίνεται πανικός με το σπίτι μέσα. Απλά σου είπα κάτι ότι όλος ο κόσμος έχει ένα κακό. Ότι όλος ο κόσμος. Οι άνθρωποι έχουν ένα κακό ότι προσπαθούν να αλλάξουν τον άντρα. Κάτσε, αυτό γνώρισε όπω είναι. Γιατί είναι εξού και είναι κανένα άντρα. Αυτό ερωτεύτηκε. Είναι αλλάξει. Δεν αλλάζει, άστο. Ναι. Οπότε σε αυτή την περίπτωση. Καλησπέρα, παιδιά από Τρίκαλα. Γεια σου, Άρη. Δεν μου λες, Σπύρο. Χρήστο μου, συγγνώμη, Χρήστο. Να σου ρωτήσω κάτι. Σε αυτή την περίπτωση, δηλαδή, ό,τι έχει σχέση με παντριά, πρέπει να φοβούνται τα νέα παιδιά που δεν έχουν παντρευτεί ακόμη. Ή πρέπει να μην ακούνε. Βλέπεις μια παιδιά μιλάει και λέει «Άσε, εσύ, εγώ τόσο χωρίς να είμαι παντρεμένο». Ωραία, φυσιολογικό είναι αυτό τη ζωή. Λέει ο άλλος. Λέει παιδιά, πουλάτε τις εγκυκλοπαίδειες, όλες όσες έχω λέει. Γιατί παντρεύτηκα λέει και η γυναίκα μου τα ξέρει όλα. Σωστό. Ωραία. Γιατί η γυναίκα μου τα ξέρει όλα. Οπότε μπορεί να κάνουμε και το κορέα μου, θα είναι. Και δυο μεριές. Και δυο μεριές. Θέλω να υποχωρήσεις, δεν γίνεται έτσι. Ναι, γιατί σε κάθε είδους δεσμό, τόσο περισσότερο που στην συζυγική ζωή, μπαίνουν και άλλα πράγματα που αν δεν κάνεις υποχωρήσεις, όπου λες, τότε δεν διαλύουν τα πράγματα. Δεν υποχωρήσεις. Λοιπόν, παιδιά... Δεν υπάρχει συντάγη. Καμία. Ο κατάθλωπος είναι διαφορετικός. Γενικά, όμως, οι σχέσεις έχουν γίνει παράξενες ή
κάθε είδους σχέσεις, Χριστό. Δεν μιλάμε για σχέσεις ζευγάρια συζυγικά. Μιλάμε φιλικές, μιλάμε οικογενειακές, μιλάμε τα πάντα. Πώς διάλογο έχουμε γίνει τόσο με αυτή την πίεση. Μας έχουν κάνει όλα αυτά, μας πιέζουν, πώς είπες, μας κλείσανε τόσο καιρό μέσα και φυσικά είναι ο καθένας. Και ξεκίνησαν τα διαζύγια και έγινε πανηγύρι. Γιατί δεν είχε συνηθίσει να τη βιώσει με έναν άνθρωπο στο ίδιο σπίτι για πολύ καιρό, γιατί δουλεύαμε από 12 ώρες ο καθένας. Θυμάσαι, σκέφτεται η κυβέρνηση. Σου λέει να δουλεύουν 15 ώρες ο καθένας την ημέρα για να μην κολλήσουν. Είναι σου έλμα οι άνθρωποι. Τώρα πει την ένα αγαπημένη. Δουλεύω από 18 ώρες ο καθένας την ημέρα. Καταλαβαίνετε. Μας αφήσανε σπίτι να κάνουμε κούτσου, 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 κούτσου. Μια εβδομάδα και σπίτι να δουλεύει. Και μπορεί να το κάνανε και πείτε σου λέει, βάλτε τους όλους μαζί μέσα, να δουλέψουμε λίγο μετά δικηγορικά, να δουλέψουμε λίγο μετά και τέτοια να πω. Οπότε πάμε σε αστεία, σε σάτυρα για να σας δούμε. Λοιπόν, παιδιά, Μότο Καφενείο, Χρήστος Δημόπουλος εδώ, σε μια κουβεντούλα που είπαμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα για τις μηχανές στην αρχή. Τώρα κάνουμε λίγο κουρσουσάκι έτσι σε διάφορα άλλα πραγματάκια. Με χαβαλέ αρκετό μέσα. Σε λίγο, ναι, έτσι, χαβαλέ λίγο έτσι, για να έχουμε πραγματικά, μην πιάσουμε τα πολύ σοβαρά θέματα, ούτε μπορούμε να ασχοληθούμε. Ο κόσμος μπαίνει και ειδικά σε αυτές τις πλατφόρμες για να διασκεδάσει λίγο, να περάσει την ώρα του, πιστεύω. Εάν πας, και βέβαια υπάρχουν και κομπές που είναι καλές, που ψάχνονται για το τι σημαίνει με τον πόλεμο, γιατί τι συμβαίνει. Αλλά κάτι μου λέει πως έχει βαρεθεί ο κόσμος και θέλει να ξεχνιέται, να ξεδίνει. Έχουμε τόσο προβλήματα να φορτώσουμε και να τον εαυτό μας. Καλό είναι να μαθαίνουμε μια γενική εικόνα του τι γίνεται. Τι γίνεται γύρω. Έτσι. Ναι. Αλλά μέχρι εκεί. Ναι. Βγείτε έξω, μην κλείσετε, μην κλείνετε στο σπίτι μέσα. Λοιπόν, πάρετε την γυναικούλα σας και τώρα από τα και το παιδάκι σας, να το ευχαριστηθείτε. Ναι. Δεν χρειάζεται να έχετε αυτά. Γιατί έχει υπάρχει και πρόβλημα. Κάνε βόλτα. Ναι, εγώ δεν θα πραγματικά δεν είναι λες και είναι μεγάλη πολύ έξω το να πας μια βόλτα και να σου δυστυχήσει, ας πούμε, ακόμη και με το πόδι. Ναι. Έτσι είναι. Και μη συζητάτε στη βόλτα, μη συζητάτε τα προβλήματα. Και γυρίζετε τσακωμή. Άστερα πάλι. Τώρα, άμα να πάω βόλτα και να συζητώ πόσο πώς είναι ΔΕΗ, τι πράγμα είναι γι' αυτό, μας έχει αλλάξει από τα μας έχει διαλύσει. Ναι, ρε γάμο, κάποια στιγμή εκεί που ήταν κάτι δίμηνα και τράμα και τέτοια, το βάλαμε και κάθε μήνα. Και είναι σαν να τρομάζουν περισσότερο τον κόσμο. Και μου κάνει εντύπωση, ρε παιδιά, πώς γίνεται εμείς αυτό τώρα, δεν πάμε ούτε πολιτικά, ούτε αντίον κυβερνήσεων. Δεν μπορεί να είναι όλες τις πληροφορίες λάθος ότι είμαστε πιο ακριβείς ενέργεια στην Ευρώπη. Καλά, εμείς που έχουμε. Τόσο έλκει στα βουνά. Ναι, παιδί μου, τόσο έλκει. Πώς γίνεται αυτό να είναι και να τα γράφουν κάποια έγκυρα site. Δεν σου λέω να πω ράδιο αρπιλάδο μέσα να μπει κάποιος και να λέει στη Γερμανία. Πώς είμαστε εσύ, Χρήστο, εμείς να είμαστε στα περισσότερα πράγματα πιο ακριβείς. Δηλαδή είναι. Ο Έλληνας τα υποφέρει, το ζυγό σε όλα. Δεν μιλάω κομματικά και πολιτικά πίσω από πάνω. Δηλαδή δεν επανασταθούμε καθόλου, δεν μιλόμαστε. Κονομάμε λεφτά κρυφά από εδώ και από εκεί και λε, τα βγάζουμε πέρα. Λέει Παναγία στον καθένα. Γιατί είναι ήρωα ο Έλληνας τελικά. Αν το σκεφτούμε καλά, κοίτα. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που σημαίνει. Όχι για το. Έχει φτάσει στα ωριά του Έλληνας. Πρόσεξε, θα ξεσηκωθεί. Πώ θα ξεσηκωθεί. Το πάνε φίλοι, φίλοι αυτοί. Πήγαν και ακριβώ τον καφέ και θα έχουμε θέμα σοβαρό να ξέρει. Του πειράξανε τον καφέ. Μην του πειράξει, δεν τον καφέ. Το πάνε κύριε Βοδό. Δεν είχε κανένα από όσου κοιτάζει ο καφέ με το ευρώ. Του τρώει ο κολοσσού. Του τρώει ο κολοσσού να γίνει καφό. Έχει. Λοιπόν, ποιον βλέπω μέσα. Ξέρει ποιον βλέπω. Και βάζει και κάτι που θέλει να πει σε κάθε Θεό. Του έκανα σχόλιο χθες το βράδυ. Για τον Ρώσικα Σκαλιακούδα. Ήταν ο Ρώσικα Σκαλιακούδα. Φίλο. Και δικό σου και δικό σου. Καλό παιδί. Ναι, χθες το βράδυ τον έκανα κουβέντα. Σταυρό. Πάνω που δεν έχει γράψει, αλλά τι είδα. Στέλνει ο Σταύρο. Παπάκι στον τάδε. Κάτι σαν να του δίνει σήμα κάτι. Λοιπόν, το Σταύρο χθες το βράδυ έλεγα ότι ήταν Κασκαντέρ. Εμεί δεν πουθανά άλλο. Μην βλέπετε κανένα και εμεί δεν τάχα. Ότι έχουμε προσκυνέ ταινιών. Έχουμε κάποιου τότε. Κάποια παιδιά φοβερούς πρωταθλητές και μέσα αυτούς λοιπόν το ψάρτι, το μουστάκα, το ψάρτι ήταν ο Σταύρος Καραγκούδας που είναι και έχει μια καφετέρια ο Σταύρος. Στα Αναπατήσια. Στα Αναπατήσια. Στα Αναπατήσια ποτέ. Στο Παρκάκι. Κάπου εκεί στο Παρκάκι και πιάνεται. Γεια σου Σταύρο.
Μάλιστα. Καλό τιμόνι. Εμείς το θεωρούσαμε τότε και καλό παιδί όμως. Σταυρός. Ναι. Ποιος είναι φίλος μας. Ναι, γι' αυτό είναι φίλος. Ναι, δεν είμαι τώρα καλό παιδί, είναι φίλος. Έχεις δίκιο. Έχεις και να πούμε, θα λέτε, θα με το λίγο ξεμίτη. Να πούμε και την αρτία λίγο, έλεγα στις κανένες πριν, την ώρα της εκπομπής, για τον άλλο το φίλο, το καλό παιδί, τον Χρήστο, με τον Μάρκο. Με το Αγορά. Έτσι, με το Αγορά. Με το Αγορά. Να πούμε πάλι ένα σχόλιο για εκεί το φοβερό το μαγαζί που έχει. Το Αγορά, μέσα στο σκέψετε. Μέσα στο, εντάξει. Εσύ τα λες πιο καλά, γιατί εγώ ξέρεις τι έλεγα στο βράδυ. Έλεγα μέσα στο... Σε εμπορικό. Στο εμπορικό, λέω. Έτσι λέγεται. Μόλι. Μόλι. Α, έτσι. Μόλι είναι, μόλι το Αγίο είναι Αγίο. Α, εντάξει, σωστά, γιατί έλεγα τι σχολείο το έκανα τον άνθρωπο. Και στο βράδυ, λέω. Λοιπόν, γεια σου Σταύρο. Γράφει ο Σάκης. Α, γεια σου αδελφέ. Πρέπει να το γράψεις εσένα. Σάκης, Μανάφας. Είσαι εμένα, είσαι εσένα. Σε μένα το γράφω. Σε σένα το γράφω. Ή το γράφω σε σένα. Μανάφα. Ναι, δηλαδή γι' αυτό σου λέω το πίθο, γιατί ξέρει μπορεί να καταλαβαίνουμε κιόλα. Δεν μπορώ να το καταλάβω, γιατί εγώ διαβάζω τώρα. Πάντω είναι σίγουρα με τα δικά μου. Μην αγωνίζεσαι. Ό,τι βλέπω εγώ, βλέπω και εσύ. Τι τέτοια λε, αλλά να γράψω το δικό σου τηλέφωνο για το δικό μου. Σου λέμε τα παιδιά, εγώ γίνεται. Έχουμε τεχνολογία. Ναι, έχουμε κοιτάξει το κανάλι από εκεί, παιδιά. Να σου πω κάτι, εσύ είσαι εκεί πέρα. Εσύ κάτω του TikTok. Ναι, μην πρέπει που σκύβουμε συνέχεια. Πού στο δικό κοιτάνε αυτοί εκεί πέρα. Το εξήγησε και πριν ο Χρήστο. Έχουμε τα δύο κανάλια που εκεί είναι το TikTok και εκεί που διαβάζουμε τα άλλα είναι το κανάλι του Face. Και το TikTok εκεί πέρα, τα εκεί τα μήνυματα το έχουμε πάει πολύ μακριά και λόγω ηλικία δεν βλέπουμε εκεί. Έχουμε το άλλο τηλέφωνο εδώ και διαβάζουμε. Τι είναι η εσύ σε παιδί. Τι είμαι παιδί. Α είμαστε εσύ. Ναι, θα γραφτώ στα λεπτό. Όχι, okay, εσύ είσαι πολύ νέο. Τι πολύ νέο. Ναι, ενώ εσύ όταν πα 90, εγώ θα είμαι στο παιδικό σταθμό. Άσε ρε, πλάκα μα κάτι. Εγώ τι θα είμαι στην παιδική καρδιά, πέσω. Εσύ είσαι πολύ νέο. Λοιπόν, παιδιά, έχουμε κλείσει, Χρήστο, 1 ώρα και 6 λεπτά. Τι μπορούμε να κουβεντιάσουμε λίγο ακόμη και να το κάνουμε ένα στυλ, μια και τέταρτο, μια και μέρα, να μην τραβήξουμε πολύ. Να μην τραβήξουμε πολύ. Έτσι με ενδιαφέρει λίγο να μου ξαναπείς παρακαλώ που ξεκίνησε στην αρχή, να πούμε αυτά που κάνετε κάποιες συναντήσεις σε κάποιες πόλεις και αυτό που μου άρεσε ότι δίνετε, δεν το ξέρω αυτό. Ότι πάτε, μπορεί να πάρετε μηχανικά, θα το εκτιμάσει και πάρετε. Υποστηρίζουμε την Επαρχία. Θέλω να με το πεις. Υποστηρίζουμε την Επαρχία, όπως προσπαθείς και εσύ να κατεβάσει κάποια θεατρικά να μακρύνει την Επαρχία. Πα και λέει να πάει ένα δίκαιο εκεί που δεν μπορεί να κάνει την Επαρχία. Και πάτε λοιπόν τώρα τι μηχανέ, οι οποίε είναι η φρέσκο παρουσιαζόμενο στο εμπόριο. Ναι, αυτή τη στιγμή να κατεβάσουμε το. Έχω το Africa το Twin το 1100. Το 24 μοντέλο, το τωρινό δηλαδή. Τελείω. Λοιπόν, και το πάμε tour σε όλη την Ελλάδα να το κάνει τεστάει τον κόσμο, να το δει. Δεν μας ενδιαφέρει να το αγοράσει. Όσοι να το γνωρίσει. Να το γνωρίσει. Αυτό είναι σωστά. Όταν του δίνεις μια ευκαιρία, ξέρεις να πρέπει να κάνω και εγώ. Τα πράγματα είστε αυτά να αγοράσει. Να το κάνει και μια βόλτα. Εσύ θα κάνει και ένα άλλο αυτοκίνητο. Λίστα. Και ειδικά οι άνθρωποι που ασχολούνται με, με τις μηχανές που ασχολούμαστε. Πες μου τώρα, και, δεν, και σε πολλές φορές σε αυτές τις συναντήσεις γίνονται όμως και μπορεί να γίνει και παραγγελία, δεν μπορεί να γίνει και πολύ σύσιο. Ή τι βλέπω και γίνονται, λέει, γίνονται. Ή λέει την έχω υπόψη μου, βέβαια, τι αφήνω την αγορά. Για να εξηγήσω ότι το κάνουμε καθαρά για την Επαρχία. Θα σου εξηγήσω, ένας από τη Θεσσαλονίκη, δεν θα κατέβει τώρα αυτή να αγοράσει την μηχανή. Θα την αγοράσει από κάποιον άλλο. Συνάδελφο, κάποιον έμπορο, στη Θεσσαλονίκη πάνω. Ας την έχουμε πάει σε μηχανή πάνω. Σωστά. Ναι. Εμείς το κάνουμε καθαρά. Κάνετε γιατί είναι και διαφημιστικό για εκείνους ανθρώπους που είναι εκεί πάνω που έχουν το υλικό. Το κάνουμε καθαρά. Ανεξάρτητα από την μηχανή. Είναι ένα λανσάρισμα της καινούργιας. Το κάνουμε, όχι, όχι. Το κάνουμε, είναι το γινοσάκι, καθαρά. Ναι. Το αντιπρόσωπο που είναι εδώ, ένας αντιπρόσωπος που είναι εδώ. Ναι. Λοιπόν, το οποίο είναι καθαρά για την επαρχία, για τον κόσμο της επαρχίας. Ναι. Κάποιο όφελος δεν υπάρχει. Ναι, δηλαδή, όταν θα αγοραστεί η μηχανή από Θεσσαλονίκη, ο Γεροσάτης δεν έχει κάποιο κέρδος. Ο Σαρακάκης έχει το κέρδος που θα είναι το κεντρικό, το που έχει χώρα. Από όπου και να πουληθεί μια χόντα ή από τα κεντρικά. Ό,τι πρόσωπο. Ό,τι πρόσωπο. Σωστά, σωστά, σωστά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε λοιπόν και κάποια, μου είπες, ημερομηνίες που έχουμε να πούμε αυτά πριν κλείσουμε. Θεσσαλονίκη, ανεβαίνουμε 3
3 Νοεμβρίου και Καλαμάτα θα είμαστε 10 Νοεμβρίου. Και κάνετε εδώ σε κάθε πόλη ανάλογα που προετοιμάσετε από πίσω. Είναι και με σχολείο, θα ανέβει το σχολείο επάνω, ασφαλώς οδήγησης και Θεσσαλονίκη και Καλαμάτα. Όποιο παιδί θέλει να παρακολουθήσει μαθήματα, ασφαλώς οδήγησης και θα είναι ταυτόχρονα προσφορά και η Αφρική εκεί. Τα προσφορά από τον κύριο Γενοσάτη, θα την έχω ανεβάσει εγώ, γιατί κάνει 4 ετών κόσμο. Θα την δει. Μάλιστα. Όλα ένα πακετάκι όλα μαζί. Προσπαθούμε δηλαδή να γίνει κάτι σαν εκπέμπτη. Να και ο κόσμο να βλέπει. Ναι. Παιδιά, Κατερίνα Γιαννούλη, γεια σου Κατερίνα. Μια καρδιά βλέπω σε εσύ βάλει εκεί. Νομίζω, παιδιά, πω αυτό το ειδικό θέμα που είχαμε να κουβεντιάσουμε απόψε, παρά να προωθούμε αλλού σε άλλα θέματα, να το κρατήσουμε δικό σου, να το κρατήσουμε για τις μηχανές, παρά να τα πάμε. Πήγαμε λίγο προς την πατριά. Όχι. Και, αλλά... να πούμε ότι είσαι και εσύ αιτία που έχει αποκτήσει κόσμο μηχανές, να ξέρεις. Τι, πώς σας βλέπανε τότε. Βλέπανε εμάς και πραγματικά το τι γινόταν με τις μηχανές, όπως το λέτε. Εσύ και έπρεπε να κάνει με γύρις μετά την μέρα και έρχονταν εσύ 200 μηχανές για να λάβουν μέρος. Δεν χρειάζονταν εταιρείες, δηλαδή μόνο πετάχνουν τα λίγα. Λέγαμε σε δύο φίλους. Και αυτοί οι δύο το κάνανε με σιωτά. Ό,τι ξανά έχετε κάνει. Και έρχονταν, του ήταν έτοιμο κόσμο. Έχει το γυαλί, έχει το γυαλί. Του ήθελε και το γυαλί. Γιατί του έλειψε κάτι άλλο. Θα δει και το πιο από κοντά. Ναι, και βλέπει κάτι άλλο φοβερό από τότε. Αισθανόμαστε εμεί, βλέπει τα παιδιά, πώ κάνουν τι φίλε, για να φαίνονται αυτοί που λε και εσύ που τώρα που ήταν πιανή. Έλειψε το πώ παίρνει, για να φανεί αυτό. Φοβερό. Ναι, γίνεται αυτό, και ακόμα γίνεται. Βλέπει ότι ο άλλος πηγαίνει στον δρόμο δημοσιογράφηση και περνάει ο από πίσω του και κάνει για τον ύπαρα. Μια άτυπη εικόνα πάντα είναι βέβαια πραγματικά. Αλλά τότε όπως λες είναι ωραία. Πες μου τώρα αυτό με ενδιαφέρει ακόμη για τις μηχανές. Είχαμε έξαρση τότε, δεν το συζητάμε και λόγω των τιμών. Το τιμό τα χαμούσε τις μηχανές. Και ίσως και τότε καθιερώθηκε τόσο πολύ η μηχανή στην Ελλάδα ή πέφτω έξω και αντίθετα αργότερα. Σιγά σιγά. Πότε έγινε το 80. Το 80 ξεκίνησε. Αυτό λέω το 80. Το 80 ξεκίνησε. Από τις ταινίες. Οι ταινίες πηγάσαν. Και έγινε αυτό το φόβο γιατί πριν δεν έλεγε πολλές δηλαδή το 70 και έρχεται. Ήταν μηχανές, ήταν για να κάνεις δουλειά σου. Ναι, οι Βέσπες, τι Βέσπες. Οι Βέσπες παλίσει βέβαια με το καράφι δίπλα για μεταφορές, για τέτοια. Ναι, κάτι τέτοιες. Λίγα άντε να έρθεις κάτι φορέτες. Με τη τηλεόραση, ξεκίνησε τη τηλεόραση, είναι Αμερικάνικο κινηματογράφο αυτά, τα λεπτή της Χάρλι και πάει λέγοντας το ελεύθερο πνεύμα και τα αυτά, ξεκινήσατε κι εσείς και έγινε το πανηγύρι. Ναι, ξεκινήσαν στην ξένη στο Καβαλάρι, Τζακ Νίκολσον και τέτοια με τις Χάρλι, πώς λέμε τις φορέστες, πώς είναι αυτές, Χάρλι είναι αυτές. Και μετά έρχονται την δεκαετία του 80 και γίνεται αυτό το πραγματικά έτσι χαμός. Μετά, πώς πάει η πορεία, πώς κολλάτε την ετσινιά με τις ταινίες της Αλτία. Ναι, έλεγα. Οι ταινίες μας κόλλησαν την ρετσινιά. Το πιστεύω. Γιατί ξέρετε τον Ιταλικό. Αυτό θέλω να το δούμε. Ναι, όταν κάνεις με τριμμένα χέρια και τέτοια και τέτοια. Ούτε είναι ετέπωση. Και όμως, σε πληροφορώ πολύ τώρα, ο κόσμος είναι τελείως διαφορετικός. Πιστεύω. Και τότε μας πειράζει. Διαφορετικός ήταν άλλη στιγμή ταινία. Δηλαδή, πιστεύω, και τότε με τις ταινίες, γιατί νομίζεις πως με τριμμένα χέρια τα περισσότερα που ήταν χαμός τότε, μια μόδα, ήταν κάποια στιγμή που έφτανε στον δρόμο. Με μηχανές τα παιδιά ήταν ούτε καν. Εμείς τα περάσαμε σε μηχανές τάχα. Ναι. Γιατί ήταν και ένα δέλεα για την ταινία για να έρθουν να μας δουν οι πιο νεολαία με τις μηχανές. Κατάλαβες τι γίνεται και ανάλογα από όπου κίνεσαι. Τι να βάζεις μέσα εκεί, πάνε τζούρες και πενηντάριδες, ποιος θα πάει να δείτε. Ενώ σου λέει, βάλω την μηχανόβη, να έρθουν όλες, όχι ότι δεν υπήρχαν, απλά ξέρεις τι γίνεται ότι η νεολαία, ας το πούμε και τώρα έτσι είναι, ότι καπνίζουν, κάνουν, κάνουν. Δεν το κάνει μόνο χαρτιά. Τώρα είναι ένα άλλο πράγμα. Τώρα είναι το ότι ήταν και λίγο την νεολαία. Τώρα έχει περάσει σε όλα τα επίπεδα, σε όλα τα στράτη, σε όλα τα. Μην τη βαρέσουμε την κουβέντα πάλι. Μην πάμε πάλι. Πρόσεξε τώρα. Στην εποχή τη δικιά σα. Ναι. Λοιπόν. Συζητώ, συγγνώμη. Νίκο Λέμου, μάλλον. Καλησπέρα σα. Γεια σου, Νίκο. Λοιπόν, πε μου, ναι, στην εποχή. Στην εποχή τη δικιά σα. Ναι. Όταν είχε μηχανή, ήσουν απλό καλό. Ναι, δεν πει αυτό. Μηχανή ήταν εφέ. Μεγάλο. Πρόβλημα, βεβαίω. Ναι, το λέμε. Δηλαδή, εγώ δεν είχα μηχανή. Αλλά όπω το λες. Δηλαδή, και τώρα πιστεύω, βλέπει πολλέ γυναίκε, γιατί ξέρει την ώρα που διάμενε, βλέπει και τι κάνει. Βλέπει ότι.
το μάτι σε μία μηχανή. Έχει ακόμη δεν έρχομαι στο μηχανή. Όχι όπως είχε. Όχι όπως είχε. Τότε, τότε ήταν με γυναίκα, με μηχανή η φόρτα μας. Δεν μου λες να σε ρωτήσω κάτι άλλο τώρα. Εσείς είστε από νέες εποχές. Ήρθε κάποιες ταινίες, μια γκάμα ηθοποιών παίζαν στις πιο πολλές ταινίες. Δηλαδή τους παίρνανε βαργαγιανούς ώρες. Λοιπόν, όταν βγαίνατε έξω, όταν δεν παίζατε ταινία, βγαίνατε σε κάποιο μαγαζί. Τι γινότανε. Πιστεύεις ρε Χριστό. Δεν μπορώ να δω τις μεγάλες διαφορές σε ό,τι γενικά γυναίκες και τέτοια. Δεν κοίταγα εγώ τότε. Δεν ξέρω κατά πόσο. Μπορεί να φαινόταν αγγλικά οι άνθρωποι και οι κοπέλες και τέτοια, αλλά δεν ήταν εσύ πέσα με τον παππού. Από κάνα ψώνια θα ήταν περισσότερο να τα κάνουμε αυτά. Εμείς δηλαδή εγώ, επειδή είχα και μια εμφανισούλα και πριν τις ταινίες ήμουν ο ίδιος. Όταν λοιπόν έμπαινα και μετά με τις ταινίες, είμαι σου πω γινόταν πιο ξεμνός. Εγώ είμαι προστατικό που με τη μάνα του παιδιού μου, γελάει η απέναντι, στην κοιτάει και μου λέει: Βλέπει, όταν ξεκινάει η ταινία, λέει. Έγινα πιο σύμφωνο όπω έχω τόλμη τη γυναίκα απέναντι. Μπορεί να είναι τη γυναίκα, την αδερφή του μετά. Ήμουν κύριο Τσιαντή, διότι έλεγα: Μπορεί να γίνει μια ταινία. Ρε. Νομίζω ότι σου γελάει, λοιπόν, η ρά γυναίκα. Πρόσεχε από το σου λέει, πολύ σημαντικό. Ναι. Δηλαδή, έχουμε συναδέλφου που κάνουν κοιτά, στην κοιτά, θα κάνω τον πονηρά απέναντι. Εγώ αντίθετα με κράτησαν ταινίε ότι αν με γνωρίζει η κοπέλα απέναντι, δεν θα πει ότι σου μιλάει πονηρά που σου μου γέλασε κάποια μάνη. Μην είσαι ψώνιο, τα είχαν σε άνθρωπο, σε γούστα, τα είχαν σαν άλλα. Μπορεί η κοπέλα να λέει, λογιάστηκα, να είστε καλά. Εγώ έχω ένα απλό ένα τέτοιο. Και σου λέω, μου έχει συμβεί με μάνα του παιδιού μου και να μου λέει, δεν λέω, λοιπόν, τι έγινε, πού είναι αυτό, είναι πονηρά, να κοιτάει. Δηλαδή, δεν είναι αυτό απόλυτο ότι αυτοί που κάναν τότε τι ταινίε και τι μηχανέ να πουλάνε μου, είχα μου σε πλήκρο, να ξέρει κάτι με τώρα. Εγώ δεν μου πέρασε αυτό. Εγώ ήμουν και πιο σύντομο. Και το λέω, γιατί έμεινα κάπου μια σπίτι από μια οικογένεια. Και έρχεται δεν μιλάει. Και τι λέγανε, τι ήταν. Έχουμε κοντά μα το Σταμάτη Γκαρδέλη. Ο χαμό. Τελεία Κακλαμάνη. Και έγινε και μια πρεξίση κάποιο φίλο. Έπεσε τόσο ξύλο, είναι κωμικό. Άρα έπεσε το σπίτι. Ναι, το έχω τώρα. Και όταν έβλεπα το κοριτσάκι απέναντι με την πατερούλη του, και τα γαλού εγώ πάνω να κοιτάξω. Το έχω εγώ σαν άνθρωπο, σαν ηθικό, σαν μου λέγει κάτι μέσα μου ότι να σου πω, δεν έκανε το κόμμα τώρα εκεί πέρα. Είναι πιο προσεκτικό με τι στιγμέ. Αν θε το πιστεύει, θα το πιστεύει. Δεν το καπέζω ποτέ. Περάσατε όμω ωραία. Πέρασαμε ωραία όμω. Πέρασατε ωραία. Είχαμε γκέλ. Κοίτα. Υπήρχε. Εντάξει, α πούμε. Τότε σου λέω ότι προλαβαίναν 50 εκατό γράμμα την ημέρα. Ποια ήταν. Για. Για τα μάτια σου. Ναι. Όχι για τα μάτια σου. Δεν βλέπω για τα μάτια. Ότι γνώμη σου, ό,τι σου επικάλεσε. Ποια έκανε πολύ πάταγο σαν γυναίκα. Τότε. Τότε. Τι σε έπρεπε εγώ από του άλλου να μου λέει. Και όχι εγώ την πόρτα. Όχι, άσου εσύ τη λέξη. Κοιτάξτε, φίλε, και τι έχω πολύ μπερδεμένα συναισθήματα. Γιατί όλα μου λέγανε. Όπου αυτή η σιέ φαράκι. Όπου είναι γραπότη. Όρε οι φίλοι μου. Όρε οι. Πώ το λένε την. Φιλικό, που είναι και φίλοι μας εδώ που ήταν πρόσφατα και είναι δασκαλαχώρου του Ορέστη, η γυναίκα του Γιασίγη. Άλλωστε η Γιασίγη. Άλλα παιδιά όμως μου λέγανε, όπου είπαμε, τι παιδάκι είναι αυτό. Δηλαδή οι φίλοι είχαν κάτι ωραίες γυναίκες που ήταν σεξό. Γιατί ήταν κάτι γυναίκες, είχε αν θυμάσαι εσύ η Φαράκη. Ήταν μια φοβερή γυναίκα εσύ η Φαράκη. Ήταν μια γραπότη, μια τότε. Η άλλη, η Θρασιβουλίδου. Μάλλον δύο με τα γυναίκα ξανά. Δηλαδή δεν θα πει μόνο αυτέ που μα άρανε κάποιε ταινίε. Και αυτέ που είχαν παίξει δεκαετία και κάτι διάφορα ήταν καλέ. Κι άλλε που παραδείγουμε τώρα, παιδιά. Γιατί κάθε μία έχει το δικό τη αποστολή. Αλλά κάποιε στο κοινό. Δηλαδή φυγή, κοιτά, είχε τον Γκέλ εκείνο λόγω των ταινιών. Με τα Ιμπάρνα. Είδε με κάτι σόρθο που πήρε φορέ. Έβγαζε ένα Γκέλ φοβερό. Πέρυσι ένα με τον Μιχαλόπουλο. Με τέτοια που βλέπει ότι είναι κομμένα. Άλλο σου λέω. Εσεί τώρα πληρώνουν τα γυρίσματα και εγώ σκάγαν εκεί τα κοριτσάκια μα και τον αφιέρωσαν και τον Μιχαλόπουλο. Το αντίστοιχο υπήρχε σε άντρε και πήγαν τέτοιε εκδηλώσει από άντρε. Ήταν πιο μαζεμένοι άντρε τότε και τι εποχέ. Να, να μαζεύονται για να γίνεται αυτό το πανηγύρι. Όχι, ε. Ήταν πιο μαζεμένοι άντρε. Πιο μαζεμένοι. Τα κοριτσάκια πήγαν από γεγονότα. Τα κοριτσάκια ήταν μαζεμένοι. Και περισσότερο πιστεύω. Και πιστεύω πω τα κοριτσάκια ήταν και εκεί που του δίνονταν ευκαιρία να το κάνουν. Δηλαδή, μπορεί να το κοριτσάκι στον δρόμο έτσι. Δεν ορμούσαν λε και είχα καλά πράγματα. Δηλαδή, όταν είχα βάλει κάτι περιοδικά τότε νεανικά, ήμουν και εγώ στα καλά.
Αν στο θέατρο που είχε πει ο Μιχαλόπουλος, φαντάστηκε να το δώσει το Μαρίνι, δηλαδή. Ή ο Μισθό Βαρδελά. Δηλαδή, το εισέβαλε εκεί που ήταν μαζεμένο κόμμα για τον Δήμο. Δηλαδή, ο Ρουβά που ήταν. Τον οποίο δεν συναντιέται ο χαμό. Γιατί να περνούσε κάπου ο Ρουβά και αν δεν κόλλησε, από δεν τρέχαν τόσο πολύ από το απέναντι στον δρόμο. Δηλαδή, ξέρει, είναι και ανάλογα. Το Ρουβά τρέχανε. Πού σε μαζεύει. Αλλά το Ρουβά ήταν. Ο Ρουβά ήταν το κάνει μόνο του τρέχα. Άτομο. Ήταν. Φοβερό. Ήταν κάτι μεγάλη. Γι' αυτό βγήκε. Έλειψε λάθο. Ναι, το φοβερό. Πάντω και λάθο. Λυπάμαι που μου ξέφυγε να του κάνω συνέντευξη. Την ώρα που είδα. Την πρώτη. Την πρώτη. Την πρώτη. Μότο μου το φέρνουν και μου λέει. Έρχεται ένα που θα είναι στάρ σε ένα χρόνο. Και λέω, τι μου λέει και πώ το βλέπω ένα παιδί. Φορούσε, θυμάμαι, αν κάνω λάθο, κάτι πράσινο σαν θεωρητικά. Ένα λεβέντι με μια μαλούρα με εκεί πέρα. Χαιρετόμαστε έτσι και λέω, εντάξει, μια μέρα το καλέσω. Ήμουνα τότε στο τμήμα, είμαι συγκεκριμένο στο λεωφορείο. Δεν κάνω εγώ επίδειξη του Ρουβά. Ναι. Και αντί να τον κυνηγήσω την άλλη μέρα και πω, εσύ, πώ τη λέγανε την παρουσιάστρια, λέει, σκυλήσα αυτή την παιδεία. Μην τυχόν μου τα πω, ήμουν θα μα έρθει ένα, το αναλαμβάνει στα ραδιόφωνο. Και θα είναι φίλμα στο μαθητή. Δεν ήξερα όμω το παιδί αυτό ότι πραγματικά σε πετύξει μήνε. Δεν ήταν το. Και λέω, μια μέρα το παρουσιάσω. Μου ξέφυγε. Ήταν τότε που είχα φέρει τον Νότι. Και μου είχε μαζί και μου φέραν τον Ρουβά για το ραδιόφωνο. Ήταν ένα πολύ δυνατό ραδιόφωνο, σαν ελληνικό 107, κάτι τέτοιο. Ήταν κάτι. Δεν μπορώ να τα θυμηθώ τώρα στο ραδιόφωνο. Και είχε τον Ρουβά τώρα για ποιο λόγο ήρθε. Δεν έκανε εκπομπή όμω τον Άλλο. Τον γνώρισα εγώ εκεί και κρίμα που δεν το. Να το στριμώξω. Ευκαιρία. Κάτι δεν κατάφερα. Να το στριμώξω. Μπορώ να σου πω. Λοιπόν, αύριο μετά. Θα κάναμε τη συνάντηση. Θα του κάνω τώρα. Τώρα είναι δύσκολο. Τώρα είναι δύσκολο. Γιατί πρέπει να είσαι. Θα σου πω τι. Λοιπόν. Θα σου πω τι είναι. Ρουβά, θα έρθεις εδώ στο σαλόνι που καθόμαστε. Ακούω όμως τώρα. Θα κάνουμε. Ακούω όμως τώρα για το Ρουβά και κάθε Ρουβά. Και να γουστάρει ο Ρουβάς να έρθει. Να τον αφήσει. Μου συνέβη ο όνομα. Που δεν έμαθε ποτέ το όνομα εδώ από ποιον. Του είπα μονάχα. Ο Ρουβάς τώρα εκεί που είναι. Δεν πάει αν δεν το καθοδηγήσουμε. Λέει το γραφειοτάδε. Όχι αν θέλει να πάει. Δεν πάει γιατί του βάζουν χέρι όπως όλα τα χρόνια στα τηλεοράσεις κάποια γραφεία και κάποιες δισκογραφικές εταιρείες έλεγε στο γονείο. Να σου πω, δεν πας. Εννοείται, καλά, εντάξει, εννοείται. Δεν τον αφήνει η ίδια η εταιρεία να δει να πάει. Εμένα που ήταν η τραγουδιστή με τον Κοτραπιόν, η Λία μου είχε πει Παναγία να καταφέρω. Κουστά να έρθω σε σένα. Του μαλάκι να μου την έκρηση. Και μετά το έκανε πολύ. Και μέσα από μαζί. Δεν θέλω να παραδώσω ποιο είναι. Δεν θέλω να πω. Είναι κυκλώματα. Είναι κυκλώματα. Δηλαδή λένε, έλα θα πα τώρα. Φύγε, θα πα στο κανάλι στο Χάιντ. Ή θα πα στο κανάλι στο Χάιντ. Όχι. Θα πα μόνο και εκεί πάρα πολλοί μάνατζερ Χρήστο έχουν κάνει κακό στο πιστέ. Για να σου πω γιατί. Λοιπόν, για να σπάσει τη φίλη αυτή να πούμε ότι δεν υπάρχει, λοιπόν, ο Ρουβά θα θέλει να κάνει εξέντευξη με το καφενείο. Δεν ισχύουν αυτά που λέτε. Έρχομαι. Μαγιά. Κάποια στιγμή λοιπόν μου λένε σε, θα δώσουμε 5.000 πέστε την ημέρα, 5.000 σε ένα όνομα, θα σου πω μετά. Βρίσκω εγώ το μάνατζερ, το λέω. Μου λέει όχι, όχι, δεν δέχεται. Και τελικά δεν είχε πει ποτέ. Να γιατί λέω ότι η μάνα τη λέει να τι κάνει, όχι ομόφωνη. Σου λέει ότι το έχει αν δεν το κάνει και κάνει, αν δεν το κάνει και δεν σε γουστάει, δεν σε πάει. Δεν σε πάει, αγγλίστε. Λοιπόν, σαμποτάρει ακόμη τελειώνει. Εντάξει. Όχι, όχι, όχι. Το πάτσα γιατί το πάτσα με το χέρι. Λοιπόν, θέλω να πω λοιπόν ότι αυτό είναι για πολύ μεγάλη μια φορά εκπομπή που κρύβονται πάρα πολλά πράγματα που μπορεί ένα τραγουδιστή να μην ενημερωθεί ποτέ ακόμη και προτάσει που έχω κάνει στο μάνατζερ. Μη σα φαίνεται καθόλου παράξενο. Και καθόλου γενικό. Γίνονται και αυτά, διότι είναι ο μάνατζερ αυτός που είναι ο ενδιάμεσος να βγάλει λεφτά. Και αν αγαπάει πολύ τον τραγουδιστή και να τον αγαπάει και τον εκτιμάει, τον ενημερώνει για όλα. Αν όμως είναι λίγο, μην πω τη λέξη. Πάμε τώρα. Φτιάξε τον ήχο. Δεν νομίζω ότι είναι αλήθεια αυτός με τον ήχο. Πιστεύω ότι αν είχαμε θα είχαν πρόβλημα. Για γράψτε, παιδιά, κάποιο από εσούς από το κανάλι το άλλο. Γράψτε για να δούμε το ένα φίλο που έχει ένα τίτλο που λέει Ήρων. Μήπως είναι το ρέματος το ίδιο. Λοιπόν, για γράψτε με εκεί, παιδιά, πώς είναι. Ο ήχος. Ναι, πώς είναι ο ήχος. Κάτι μου λέει πώς είναι ωραίος ο ήχος, γιατί μας λέει ψιλοχάλια. Λέει. Να δούμε. Αν έχει δίκιο, θα μας το πει. Λοιπόν, 1:24 φίλοι. Με κουβεντούλα, 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 επειδή θα υπάρχει αυτή η εκπομπή. Θέλω να είναι έτσι
πικάντη και ωραία, να την έχουμε και ανεβασμένη στο Μότο Καφενείο. Αυτή την ωραία, αυτό το ωραίο κανάλι που έχει. Εσύ θα γράψουν τον ήχο. Ακούγεται καλά ή δεν ακούγεται. Θα μας το γράψουν τώρα, παιδιά. Γράψτε κάποιος, παρακαλώ, πώς ακούει τον ήχο. Μότο Καφενείο, λοιπόν, που κάνεις προσεγμένη δουλειά, Χρήστο. Τα τελευταία λόγια θα είναι αυτά και σε κάθε τετάρτο γίνουμε. Να κλείσουμε τη μία μισούρα, ξέρουμε ότι είμαστε μία μισούρα. Κάνεις προσεγμένη δουλειά. Είναι βέβαια το αντικείμενο ειδικά για τις μηχανές εκεί. Αλλά κάθε τόσο, μπα όλο για τις μηχανές είσαι. Δηλαδή και εγώ που ήρθα, ήταν μηχανές, λόγω μηχανών, ναι. Δεν το μασταρδεύεις καθόλου, ε. Δεν μπορεί να θέσεις. Ναι, δηλαδή άμα σου έχει... Άμα κάποιος δεν το αρέσει. Το... Πάλι οι μηχανές. Δηλαδή, αν ο Σάκης δεν οδηγάει μηχανή, δεν μας χαλάει κιόλα. Δεν θα έγινε εμείς ποδήλατο, σε κάτι θα έγινε. Λοιπόν, παιδιά, Μότο Καφενείο, Χρήστος, εδώ να τα λέμε και θέλω, σε παρακαλώ πολύ, να μου πεις, Χρήστο, κάτι που δεν έχουμε κουβεντιάσει μέχρι τώρα και θέλω να το κάνουμε κουβεντιά. Ό,τι θέλεις και έτσι θα κλείσουμε. Δηλαδή, κάτι που το έχουμε ξεχάσει, ένα συνεργάτη σου, μια καλή κουβέντα για κάποιον. Τι θες να πεις για όποιον θέλεις και μετά θα κάνουμε φινάλε και να κλείσουμε τις παιδιά. Συνεργάτης, παιδιά, πίσω από μένα και σε όλη αυτή την προσπάθεια υπάρχει χορηγός, ο Γενοσάτης, ο οποίος την χορηγία στα ταξίδια, τις βελτίνες, όλα αυτά τα παίρνει ο άνθρωπος για να γίνει αυτό το πράγμα, έτσι. Δικιά του μηχανή. Έχει αφήσει 22.000 που έχουν κάνει το μηχανή και το πάνε επαρχία. Και το παίρνει ο καθένας και κάνει την βόλτα του. Για πάση. Ποντάρει σε κάποια πράγματα. Δεν είναι το. Μπαίνω τα εύσημα μόνο εγώ. Καλά κάνει. Να πει την καλή κουβέντα για οποιονδήποτε θέλει, γι' αυτό λέγα σε συνεργάτη μου, δεν το φέρνει κουβέντα. Εγώ κάνω τον οδηγό. Κάνει την εκτέλεση, α το πούμε έτσι. Ναι. Χωρίς αυτό δεν μπορούσε να γίνει τίποτα. Σωστά. 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 Γιατί είναι ένα έξοδο βαρύ. Για να πάει να το να γίνει αυτό. Γιατί έχει ξενοδοχεία, έχει βαριέ, έχει διόδια. Α, δεν πάει, δεν είναι ίδια μέρα. Είναι μια κατάσταση που λεπτώνεται σε κάνα δύο μέρε τη Τρόια. Ναι, πώ τη Τρόια. Θεσσαλονίκη θα είμαστε δύο μέρε. Καλαμάτα το ίδιο. Είναι έξοδο. Ρίξω. Φανταστείτε ότι πέρσι έκαναμε περίπου 25.000 χιλιόμετρα. Υπάρχει έξοδο. Βέβαια. Το υποστηρίζουμε. Εγώ έχω την όρεξη για αυτά. Ο Γνωστάτης το υποστηρίζει, αυτό έχει την όρεξη να δούμε την επαρχία. Μακάρι να βρισκόταν και ένας να υποστηρίξει τα θεατρικά στη δική σας τη δουλειά στην επαρχία. Έτσι. Γιατί η επαρχία μας γίνεται. Και έζησα από επαρχία. Πρόσεξε, είμαι από επαρχία. Κι εγώ. Εκεί μεγάλωσα. Όλα γινόταν στην Αθήνα. Και τώρα είναι γαλαμπούτα, δεν θέλω να γράψω. Αχά. Και στα πολλά γινόταν στην Αθήνα. Χθες την ώρα που είμαστε εδώ, μου στείλε ένας φίλος και μας έδωσε δεν είδε είδε. Ένας λιγός της Ιωτρής έχει ένα μαγαζί στα Καλάβουτα, ακριβώς στον Αδελφό με τον Καλαβίτο. Να ξέρω, δεν θυμάμαι το όνομά του, να το κάνουμε και την καλή κουβέντα. Δεν τα ξέρει κάτω από, δεν πηγαίνει συνέχεια. Πηγαίνει. Όχι. Μια οικογένεια είναι στα βρεστή. Ένα παιδί το οποίο έχει να έχει πολύ ωραίο μαγαζί στα Καλάβουτα. Τώρα θα μπει στα Καλάβουτα, λέμε να πού είναι. Στα Καλάβουτα δεν άλλαξε. Έχει πάρα πολλά μαγαζιά. Αν είσαι στον Οδοντοτό, ένα μαγαζί στο σταθμό. Στο Οδοντοτό γύρω-γύρω έχει και ένα μαγαζιά. Έχει κι λοιπόν, μάλιστα. Με μεγάλωσα εκεί και στερείται η επαρχία σε πολλά πράγματα. Δηλαδή, η Ελλάδα δεν είναι μόνο Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Φυσικά. Και κοίταξε, κάθε μέρος της Ελλάδας τώρα έχει κάτι φοβερά μαγαζιά. Λέω σε κάτι καφετέρες δεν τις έχουν οι Αθήνα. Δεν δίνουν τα μάτια. Μιλάμε για τρελά, κάτι Γιάννενα, κάτι τέτοια, κάτι καφετέρες που λες και είναι αθηναϊκές. Δηλαδή, κοίτα, η μόδα. Απλώς όμως. Η μόδα εδώ και κάτι χρόνια ξεκινάει από το βορρά και προς τα κάτω. Δεν τα λέω, δεν τα λέω. Όταν ξεκίνησαν οι καφετέρες που ήμουν εγώ τη δουλειά αυτή χρόνια μέσα στα μαγαζιά στην εστίαση, που η Θεσσαλονίκη έβαλε πρώτη καταπέδευση στι καφετέρες. Είμαστε εμεί ακόμα που υποθέτει καρέκλε. Οι καφέ κατέβηκαν με καναπέδε από πάνω. Ναι, ναι. Η Θεσσαλονίκη είναι μοδάτη. Και η επαρχία πλέον και αυτή είναι που ήταν πάρα πολύ δυνατά μαγαζιά. Ναι, σου λέω πολύ φοβερά μαγαζιά παντού πραγματικά. Λέω, παιδιά, τώρα που είσαι εστίαση να πω και στον πρόεδρο του Τσάκο, τον πρώην πρόεδρο των εστιατών τη Ελλάδο, αυτόν τον Άρχοντα, να πω την καλή κουβέντα για το μαζί που έχει ουδιώσει εκεί, μέσα στο λίγο, στι λάτσε που λέμε τα κομμάτια εκεί μέσα.
Έτσι, όπω έχουμε και ένα καλή κουβέντα για το φίλο μα το Σπύρο Πέσσε πάνω με το Παράδεισο και το Ντελκάρο, το καφέ στην Φορτωνάδα. Λοιπόν, παιδιά. Λοιπόν, το κλείσουμε. Χρήστο, κρατήσαμε μια μισή ώρα ακριβώς. Είπαν πραγματάκια ωραία που όποιος βλέπει μετά την εκπομπή θα έχει ενδιαφέρον να βλέπει. Πολύ καλά. Δεν μπήκαμε εδώ μέσα για να κάνουμε φρουφρού και υπερβολικά πράγματα να προκαλέσουμε. Ο κόσμος θα θέλαμε να ακούσουν πράγματα που ήταν κάποια πράγματα ωραία. Που δυο μας. Ναι, και ήταν και ωραία και για τη μηχανή και αυτό που είπε στο αόρα. Ξέρεις, είναι μερικά πράγματα που μένουν στον άλλον που δεν τα έχει υπόψη του. Είναι όμως ωραία σας σλόγαν. Πραγματικά ο αόρατος πρέπει να νιώθει ένας ποδηγάς μηχανή. Γιατί δεν τον προσέχουμε. Δεν τον βλέπουν όλες. Δεν τον βλέπουν οι άλλοι. Δεν τον βλέπουν να δεν προσέξουν αυτό. Αυτό είναι να βλέπεις όλοι. Ξέρουν καλά οι πολιτικοί, αόρατοι είμαστε και αυτούς. Δεν μας βλέπουν καθόλου. Να γίνουν καθηγητές αυτοί. Λοιπόν, ωραία. Ο Κωνσταντίνα Καρά, καλή εκπομπή Ηλία και στον καλεσμένο σου. Χρήστος Δημόπουλος, παιδιά, καλεσμένος σήμερα εδώ, μότο καφενείο, με χιλιάδες ανθρώπους να ακολουθούν αυτό το κανάλι του Χρήστο. Λέω πολλές φορές και κάναμε μια παράληψη. Εγώ φταίω. Την ώρα που ξεκινάγαμε, δεν βάλαμε ετικέτα για το μότο καφενείο. Να βλέπουν. Τι έγινε, εγώ το καφενείο, δεν πειράζει. Ναι, είσαι εκεί. Όχι, να βάζαμε ετικέτα που ακόμη και τώρα να βλέπουν και από εκεί οι δικοί σου. Δεν πειράζει. Λοιπόν, παιδιά, Χρήστο, να σε ευχαριστήσω. Εγώ ευχαριστώ. Ευχαριστώ όλα καλά. Ο κόσμος σου. Ναι. Μας ανέχθηκε. Μας ανέχθηκε, αλλά βάω ωραία. Ακούει και ξέρει πολύ καλά ότι δεν, μέσα από την κουβεντούλα βγαίνουν πραγματάκια που τα προσέχει κανείς να τα ξέρει. Για τις μηχανές που δεν ξέρουμε. Δεν νομίζω ότι ξέρουμε. Και μια παράθεση που σίγουρα έχει μηχανόβιου μέσα. Mm-hmm. Δεν χρειάζεται να έχει μεγάλη εμπειρία. Οργανώνουμε ταξίδια συχνά. Όποιος θέλει να ακολουθήσει, είναι στο κανάλι μέσα, τα βλέπει, που οργανώνονται. Την Κυριακή έχουμε πάλι μια βόλτα καλή. Και βρίσκεται, συγγνώμη στο διακόπτω, γιατί αξίζει αυτό να το πω, γιατί ξέρω αυτό είναι διευκρίνηση, βοηθάω. Και εσύ βλέπετε την εκπομπή, ή που βλέπετε τώρα, ή που θα δείτε μετά ανεβασμένα από το βράδυ που είναι και θα ανέβει και στο... Βλέποντας μότο καφενείο, είναι σαν να ακολουθείτε, μπαίνετε και σας δίνει οποιαδήποτε πληροφορία ο Χρήστος. Εντάξει, γιατί θα ανέβει. Με ναι, 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 ναι. Και θα μπορούν να σε βρουν και εκεί. Α, έχουν ανέβει και τώρα. Ναι. Έχουν ανέβει και τώρα. Θα γράφουν το σχόλιο σε εσά, θα το. Ναι, και έχουν φτιάξει το, αυτό το ωραίο με τον. Που λέει με το καφενείο που είναι με το Μουστάκα, που είναι ο Χρήστος πάνω. Και εκεί τον βρίσκεται πάλι που έχουμε βάλει την κέντα. Κατέβασε το Μουστάκα κάτω και λέει το εγώ. Ναι, καλά ήταν πολύ ωραίο. Φοβερό. Λοιπόν, αν ήταν παιδιά και δεν ήταν καλό ο Ιωκό, θα μα είχατε γράψει. Ηρωνά, την πάτησε λίγο μου φαίνεται. Α, έχουμε και την μπήκε τώρα. Σουμαρού, καλησπέρα σας, γεια σου, Σουμαρού, παιδιά, είναι στο τέλος τώρα που μας πετυχαίνετε, να είστε καλά, σας ευχαριστούμε, καλό σας βράδυ σε όλους, πρώτα θα κλείσει το κανάλι, όχι, δεν θα κλείσει το κανάλι τώρα, α, ναι, ναι, και μετά κλείνει και το TikTok, σωστά, από εδώ, να είστε καλά, καλό σας βράδυ.